Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση πεστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Όχι, θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης στη Δήμη των Ήχων. Ο Θανάσης Καταμπάκος στο Πρωτάξιον. Η κυρία Λεγουλιώνη. Ο Δησιράτης είναι. Ο Γιάννης Δησιράτης στο Πρωτάξιον. Η κυρία Λεγουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος με τον Κωστή Ραπτόπουλο εδώ σε 95,5 των FM.
Τις Κακομήρας μέχρι και τις 4 παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη κάνουν τα υπόλοιπα. Γρήγορα, αξιόπιστα, σας δίνουν την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε 15 εισιτήρια στις 4 παραθέατρο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνουν στο 54-344. 4 παραθέατρο θα ανακοινωθούν τα 15 ονόματα των τυχερών φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα δουν την αναμέτρηση της πρεμιέρας την Κυριακή με τον Πανετολικό. Ένας ακόμη διαγωνισμός, καθώς το παιχνίδι θα το μεταδοθεί τηλεοπτικά μόνο από το PAOK TV. Έχουμε 6 κωδικούς για το PAOK TV. Εκεί ο διαγωνισμός είναι ακόμη πιο απλός. ΑΜΗ2 κενό, PAOK ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για 6 τυχερούς φίλους ακροατές του PAOK θα κερδίσουν από ένα κωδικό, εφόσον δεν μπορούν, για να μπορέσουν να δουν το παιχνίδι, εφόσον δεν μπορούν να πάνε στην Τούμπα, να δουν το παιχνίδι τηλεοπτικά μέσα από το PAOK TV. Ράπτο Μυρωδιάγλου. Καλησπέρα, ο Μάρτις είμαι. Όταν κατέβεις Αθήνα μετά το Τέξας, έλα να σε κεράσω από αυτά που πίνει, να σε μάθω από μπάλα, να τα λες πάνω στα βλαχάκια. Βλαχάκια. Κόκκινε, εκπομπή θα κάνουμε εμείς ή αυτοί που στέλνουν εμείς μήνυμα. Κάνουμε, αλλά πρέ, ναι. Επειδή τη λέει και ξεκινάει επιθετικά. Γι' αυτό λέω, και επειδή σ' αρέσουν αυτά. Δεν σ' αρέσει η ησυχία. Όχι. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό έχει ξεκινάει. Δεν μ' αρέσει καθόλου η ησυχία. Ναι. Λοιπόν, μια κουβέντα λέω εγώ. Ναι. Περιμένω την ανάλυση σου. Εντάξει, ωραία, σ' ακούω. Λοιπόν, έχεις ένα σκεπτικό το οποίο το ασπάζομαι. Και ποιο? Και πολλοί φίλοι προπονητές, όταν δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι, οφείλει να μην το χάσει. Με κάθε τρόπο να μην το χάσει. Ο ΠΑΟΚ μια στιγμή αδράνεια, ανοησία, όπως θέλετε. Ο ΠΑΟΚ έχει ανόητο προπονητή. Αυτό λέω εγώ. Και με τον Άγιαξ και εδώ. Και τον κάνει κακό τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν το βλέπεις να κάνει παρέλαση. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Εγώ ξέρω ότι βιολογικά διαλύει τους παίκτες. Παίζει ένα στυλ παιχνιδιού. Θα ρίξει και αυτό είναι η Μπαρτσελόνα και άλλη είναι η Κόρντομπα να πούμε. Αυτό το στυλ. Αυτό το υφάκι έχει. Ότι η δική του ομάδα είναι, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ και θα πάει να παίξει, ξέρω εγώ, με την Καλυθέα. Λέω το συμπέρασμά μου και σα ακούω μετά. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η ΑΕΚ ήταν τραγική. Ποια ΑΕΚ μόλι τώρα. Η ΑΕΚ ήταν τραγική και εκεί βλέπω θέμα προπονητή. Η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε και έφαγε 3 μετά. Δεν είναι θέμα προπονητή. Έχασε και πέναλτι. Δεν είναι θέμα προπονητή. Είναι θέμα προέδρου στην ΑΕΚ. Δεν είναι θέμα προπονητή. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι θέμα προέδρου. Όχι, δεν είναι θέμα προέδρου. Δεν μπορούσε να έχει πάρει 2 παικταράδες και ο ΠΑΟΚ να είναι στου ομίλου του Σαμπιό Γκίνγκ, να έχει πέρασει τον Άγιαξ. Δεν πήρε παικταράδες. Αλλά δεν τον άφησε γυμνός όπως την ΑΕΚ πίσω στην άμυνα. Σιμάε, σιμάω. Μάλιστα. Και Σβάρντα, σέντερ μπακ, τι Σβάρντα. Ο Σβάρντα, άμα τον πετάξει, ούτε στα αγγλικά Σβάρντα θα τον πάρουν. Τι Σβάρντα. Να πω λοιπόν για τον ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ, γιατί μιλούσαμε χθες με τον Γιώργο Ζαέρη χθες που ήσουν ασθενής, ότι η ομάδα της Μπρατισλάβας είναι μια φύση επιθετική ομάδα και άλλα περίμενα, άλλα είδαμε. Τι ήταν η φύση επιθετική? Είναι έκανε φύση... άμυνα στα 40 μέτρα η φύση επιθετική ομάδα. Και να σου πω ότι πρόσεξε πάρα πολύ 4 παίκτες και τους άλλους τους 2 τους χάφ τους άφησε να αλωνίζουν γιατί δεν τους υπολόγισε. Τον Εσίδη και τον Καντουρί. Και φάνηκε ότι κάνει παιχνίδι ο Εσίδη και ο Καντουρί και γράφουν σήμερα, λένε διάφοροι, ξέρω εγώ, τι παιχτάρες είναι τα χάφ του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπουν την τύφλα τους. Σου λέει ο προπονητής της Σλάβια, τι αν τον πιάσω τον Καντουρί, τι αν με κάνει. Έχεις την αίσθηση τι? Ότι έμεινε με την ψυχολογία του άδικου αποκλεισμού και δεν. Πιάσε βρε αυτά για τις γκόμενες. Την παράτησε ο γκόμενος, 10 μέρες δεν τρώει, την 11η μέρα βρίσκει άλλο γκόμενο. Αυτά για τις γκόμενες. Ψυχολογία τώρα. Α, σαν χλαμάρι. Ψυχολογία. Τι ψυχολογία. Μπήκανε μέσα, 4-4-2 βρε ξυχιονίζει, είτε παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε παίζει με τον Πανιόνιο. 4-4-2 αυτό δεν το έχει εναλλακτικό σχήμα. Δεν έχει εναλλακτικό σχήμα. Αυτό δηλαδή πάει μονόπατα και άμα το βγει. Στις αλλαγές του δεν του βγαίνει καμία, είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Έχει το Γιαννούλη εκεί να παίζει το ρόλο ο του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη είναι εξαιρετικός. Από πού είναι, είναι εξαιρετικός. Τι εξαιρετικός. Μέχρι τώρα κάνει πολύ καλά χθες, παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Τι παιχνίδι έκανε χθες με τον ΠΑΟΚ. Ήταν εξαιρετικός. Το χτυπήσαν 10 φορές από εκεί πέρα. Άμα ήταν καμιά ομάδα της προκοπής, όλες οι αντιεπιθέσεις φεύγαν από εκεί. Του δίνει και ένα ρόλο άλλο full back και βάζει τον πίσω σε βαρδεκάρι. Και έχει το Γιαννούλη full back. Ποιο Γιαννούλη, τον Άγιο Φανούριο τώρα τον έχει full back.
Φράσε με καημένε τώρα με τον Γιαννούλη τώρα. Τι Γιαννούλη τώρα. Πάει να μιμηθεί τον. Δεν είναι καλό. Ε, πώ είναι καλό. Άμα τη Βιδίνια είναι. Όχι. Τι καλό είναι δηλαδή. Τι καλό. Τι καλό. Τι καλό είναι. Τι στέκεται δηλαδή. Τι καλό είναι. Αντίθετα χτε. Ναι. Τι καλό είναι. Αναθεώρησα ίσω να φταίει και ο αντίπαλο για τον Αλυσίδη. Ποιο. Ελισίνδη. Ναι. Ε, τον είδα τον Ελισίνδη. Χτες ήταν βελτιωμένο. Βέβαια, 70 λεπτά έπαιξε, μετά κόντεψε να πεθάνει. Όπως και ο Γκαντουρί. Δεν είχε καμία σχέση με τα πρώτα παιχνίδια. Τι έκανε ο Ελισίνδη χθες. Πήρε την μπάλα, τη μοίρασε. Είχε καλά χάφα πάνω. Δεν έκανε λάθη. Σταμάταρε, περίμενε. Έκοψε και 2-3 καλές, ωραία. Έκανε παιχνίδι. Όχι, μα η δουλειά του είναι να χαλάει. Ήταν κανένα χάφα πάνω. Η δουλειά του είναι να χαλάει. Τον, τον είδατε να κάνει παιχνίδι. Τον Γκαντουρί τον είδατε να κάνει κανένα σουτ. Όχι. Δεν του πιάσαν αυτού. Και καλά κάνανε και δεν είδα το Γκαντουρί όμως να γυρνάει. Ναι, τι. Να καλύπτει το Γιαννούλη. Ναι. Την διαγώνια κίνηση που κάνουν, ναι, προς τα δεξιά. Και πήγε 72 το κοντέρ, λεπτό, και πιάσε τα γόνατά του ο Ελκαντουρί. Λέω τι είδα. Και εγώ σου λέω τι είδα. Το 68 λεπτό και μετά ο Γκαντουρί μάρκερε με τα χέρια. Τι Ελκαντουρί τώρα, μα τρελάρετε γιατί τώρα. Δεν μπορούσε άλλο. Ε, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος. Μα δεν φταίει ο Ελκαντουρί. Άρα λες, μας του πλασάρανε για εξάρι και δεν μπορεί. Οχτάρι. Δεν έχει ρε ο ΠΑΟΚ πνευμόνια ή χάφτου για να παίξουν 4-4-2. Αυτό είναι. Δεν έχει. Λόγω κακής προετοιμασίας, λόγω τι. Όχι, μια χαρά είναι η προετοιμασία. Τότε τι. Το, εγώ μπορώ να τρέξω όπως τρέχει ας πούμε ένας μαραθωνοδρόμος, να είναι 1,80-70 κιλά. Μπορώ εγώ να τρέξω το ίδιο με αυτόν. Όχι. Δηλαδή σου φέρνω ένα παράδειγμα απλό που είναι της καθημερινότητας. Λες, πάω και κατασκευαστικά. Πάω εγώ 50 ετών με ένα 50 ετών. Να τρέξουμε στην παραλία. Ωραία. Ο άλλος θα πούμε έκανε στίβο, είναι 1,80-70 κιλά. Και έκανε στίβο 10 χιλιόμετρα. Μπορώ εγώ να τα ακολουθήσω. Πλάκα. Μπορώ να ακολουθήσω εγώ τον ρυθμό. Ξέρεις τι είναι που κάνει αυτό τώρα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Βάζει εμένα να ακολουθήσω το ρυθμό του αλλού που κάνει στίβο. Ξέρεις θα πάθω εγώ στο δεύτερο χιλιόμετρο. Έμφραγμα μυοκαρδίου, έχει πλουτίσει ο καρδιολόγος και το γένεσης θα πούμε. Πώς θα λετήσει. Το γένεσης. Ε, το Ιπποκράτιο ξέρω εγώ πια. Ο Άγιος Λουκάς. Πλούσιοι γίνανε. Εκεί γεννάνε και το καρδιολόγο δεν σου λέει. Εντάξει, λάθος έκανα. Εκεί γεννάνε. Εντάξει, θέλω να σου πω. Ότι δεν βγαίνει. Μετά βάζει τον άλλο τον πλατιπόδαρο τον, με το αυτοάνωσο νόσημα. Χάφ τον αυτό, του δώσει 2 εκατομμύρια. Έχετε τρελαθεί, ρε. Έχετε χαζέψει, ρε. Αυτό... Και την πέσε στο Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης τι κάνει για να βγει από την αυτή. Βάζει μια φωτογραφία σήμερα στο Instagram που τον είδα. Ακριβώς για να δείξει ότι είναι επιθετικό φάουλ. Ο Πασχαλάκης είναι πονηρός. Βγάζει στο Instagram μια φωτογραφία που πάει ο άλλος με το πόδι με την τάπα πάνω του, δεν τον βρίσκει. Αλλά σίγουρα με τους κανονισμούς αυτό είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Δεν το λέει κανένας ρεπόρτερ, δεν το λέω εγώ, δεν το λες εσύ, δεν το έχουμε δει. Το κάνει ήδη ο παίκτης. Το βλέπει ο Πασχαλάκης και λέει: Λακαμάδες με βρίζετε, αλλά δούμε και γίνει φάουλ. Δικαιολογείται λοιπόν. Για μένα αυτή είναι το πήρατε όλη η ομάδα. Ναι, άκουδο. Ένα λάθος έχει ο Πασχαλάκης εκεί αν έχει. Τι έχει. Φώναξε. Τι να φωνάξει. Τι να φωνάξει. Κάτω από τον κολπικό σου όταν η μπάλα είναι στην περιοχή. Τι να φωνάξει. Δεν φωνάζει. Βγαίνει εκεί την ώρα την πιάνει. Τι να φωνάξει. Δεν βγήκε ρε. Φώναξε. Φταίει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Όχι, γιατί λένε φταίει ο Κρέσπο, φταίει ο Βαρέλα. Όλοι φταίνουν. Ο προπονητής φταίει που τους είχε όλους απάνω. Μου ανέβαζε γραμμές και αντί να μείνει στο μηδέν. Έβγαλε τον Μπέλκα που μαρκάρει. Ο Μπέλκας έβαλε τον Σφιντέρσκι που δεν μαρκάρει. Χάθηκε το κέντρο. Κουράστηκαν και οι δύο παίκτες του Πάουκ. Έπαιξε με 4 επιθετικούς. Τον Πάουκ. Έβαλε το στόχο που δεν μαρκάρει. Τον Πάουκ. Ναι, έβαλε το στόχο που δεν μαρκάρει, σωστά. Τον ΠΑΟΚ αν βρεθεί ένας έξυπνος προπονητής, τον κλείσει ένα ημίχρονο. Τον κλείσει. Ναι. Δεν φάει γκολ. Ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Αρχίζει ο ΠΑΟΚ και αραιώνουν οι γραμμές. Άντε ας τα πω. Μπορεί να το χτυπήσει την κόντρα. Το χτυπάς εκεί στον άξονα, το αλλάζει τα πετρέλαια. Πέφτουν εύκολα πάνω στα center back του ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό ο Πασχαλάκης έβαλε τον γκολ, εδώ έγινε ολόκληρο λάθος. Δηλαδή μου λες τώρα. Ναι, τι σου λέω τώρα. Ότι ο Μάρτινς του Ολυμπιακού. Ο Μάρτινς. Ο οποίος δείχνει ότι κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Φέτος. Ναι. Ναι. Η ομάδα που ο Ολυμπιακός κάνει σοβαρές εμφανίσεις. Από πού τις κάνει, γιατί όμως, ξέρεις. Ποιος ο λόγος. Προσέχει πάρα πολύ την αμυνά του. Γιατί την προσέχει. Έχει. Πήρε σε τερμακάρα, πήρε τερματοφυλακάρα. Πέρσι πήγε με τον Γιαννιώτα. Τα είπαμε. Το Γιαννιώτη και με τον Βούκοβιτς. Έφερε το σα. Έφερε το σα. Έφερε το Σεμέδο. Έφερε το Σεμέδο. Για πρώτη φορά είπαμε ότι αυτός είναι στόπερ. Ναι. Ο άλλος δεν είναι σαν το Σισε. Ο άλλος είναι σαν το Βούκοβιτς που ήταν ο πρώτος στα αυτογκολ. Τώρα αυτός είναι στόπερ. Έχει και δύο χαφ που μαρκάρουν. Που κλέβουν, που πιέζουν τον Γιγέρμα και τον Καμαρά. Ο Καμαρά, εδώ έχω ένσταση. Τι ένσταση. Και εδώ έχει ένα πολύ έξυπνο τρόπο διαχείρισης που μου θυμίζει λίγο Μπάγεβιτς. Τι πράγμα, τι. Καταρχήν παίζει τυποποιημένα. Ποιο παίζει, είσαι, τι Μπάγεβιτς. Για ποιο Μπάγεβιτς μιλάς. Ποιο παίζει μέσα τον Μπάγεβιτς. Ο Μάρτινς. Τι σχέση έχει ο Μπάγεβιτς, ο Μπάγεβιτς ήταν 50 μέτρα γραμμή. Να τελειώσω. Ποιο Μπάγεβιτς. Τι άμυνε του Μπάγεβιτς. Να τελειώσω. Για άλλο λόγο το λέω. Η άμυνα του είναι εξαιρετική. Το δεν έχει φάει γκολ σε 5 παιχνίδια, κάτι λέει. Τι, μόνο εξαιρετική. Δεύτερον.
Οι αλλαγές που κάνει, εκεί μου θυμίζει ο Μπάγκεβιτς. Είναι όλοι μετά το 60 και είναι σχεδόν οι ίδιες πάντα. Πότε έκανε ο Μπάγκεβιτς αλλαγές? Πάντα, μόνο το 60. Πότε πέτυχαν οι αλλαγές του Μπάγκεβιτς? Ο Μπάγκεβιτς ήταν να φτιάξει την ομάδα, να πάρει τους παίκτες. Λέω τι έκανε, εκεί μου θυμίζει ο Μπάγκεβιτς. Ποιο πάνω, άσε τον Μπάγκεβιτς. Δεν συγκρίνω. Ο Μπάγκεβιτς δεν ήταν καλός coach. Εντάξει. Ήταν καλός προπονητής. Ναι, και άμυνα δεν ήξερε να κάνει. Εδώ είχε φάει με τον Μπάουκ 51 γκολ και έφαγε 50 ο Εθνικός Αστέρας που έπεσε. Αλήθεια. Άσε τον Μπάγκεβιτς τη σιγότερα. Ο Μπάγκεβιτς είχε τον Ολυμπιακό διαιτησίες 80-20, πήρε τα πρωταθλήματα. Εντάξει, ωραίος ήταν. Άσε τον Μπάγκεβιτς. Γρηγόρη, καλησπέρα, σε ακολούθησε χθες μας τα γάλα στο Πάουκ. Μιλούσαμε με τον Ζαΐρη χθες. Το ρώτησα τι ομάδα είναι αυτή, φύση επιθετική. Ναι. Okay, λέω, επιθετικά παίζει ένας, επιθετικά ο άλλος. Γκολ-γκολ, ναι. Πιο πιθανό να κερδίσει ο Πάουκ. Τέσσερα φράγκα ήταν το διπλό και γκολ. Το παίξαμε χάσαμε. Εγώ είδα πιο και το Αποέλ. Ναι. Και το Αποέλ Άγια εξέλιξε 0-0. Ας τα στοιχήματα, Γρηγόρη, ας τα στοιχήματα. Την πατήσαμε. Τα λεφτά να πούμε. Ο Λούσης τα λεφτά είναι. Πώς θα οικονομήσεις 5 ευρώ να βάλεις να πάρεις 50. Άστα τα βρωμολεφτά. Θα γίνεις πλούσιος. Αφού το κάνεις και εσύ. Εντάξει, εγώ μου αρέσουν τα λεφτά. Εσύ αν δεν σ' αρέσουν, υποτίθεται. Δίνει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Εντάξει. Αυτό. Εσύ δεν σ' αρέσουν τα λεφτά, αρέσουν τους άλλους. Εντάξει. Τελειώσαμε με τον Πάο. Και θα το τραβήξουμε τώρα. Κάνα μακρόσει το μυρολόι εδώ πέρα. Η εικόνα που έχεις τώρα. Ναι. Σου δημιουργεί. Είμαστε παραμονή της έναρξης του πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Λοιπόν. Σε κάνει να αναθεωρήσει ή να καταλήξει κάπου για το ποιον χρήζει φαβορή για πρωταθλήματα. Τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό. Φυσικά. Σύμφωνα με την εικόνα που έχει σήμερα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχει σήμερα, σύμφωνα με το σέβεται την άμυνά του, σύμφωνα με το ότι έχει χάφου μαρκάρουν, αλλά ο Ολυμπιακός. Για να μπορέσει να το δει. Αλλά Ολυμπιακός, ο Τσιγκουναράς, ο Μαρινάκης, πρέπει να πάρει 38 εκατομμύρια. Τώρα πάρει τον καλύτερο δεκάρι. Τα παίρνει 38 εκατομμύρια. Αν δεν δώσει 2-3. Να πάρει ένα δεκάρι, καλό δεκάρι, όχι κανένα σακάτι, θα είναι απαράδεκτος. Άντε ο δικός μας εδώ δεν πήρε λεφτά, μπορεί να αποκλειστεί και από την Ευρώπη, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Αυτός θα πάρει 38 εκατομμύρια, οφείλει να πούμε. Αν δεν το κάνει. Αν δεν το κάνει, θα κάνω το Ραπτόπουλο τώρα. Τι θα κάνει. Ο Βαλμπουενά με εκτακτού για να πάθει κλάση. Θα κάνει. Θα πάθει κλάση. Θα πάθει κλάση. Ναι. Στην ηλικία που είναι. Με τραξίματα που ρίχνει 60 λεπτά. Ο Μπίσεσβαρ θα πάθει κλάση. Ο Ελκατουρί δεν απάθει θλάση. Ο Ελκατουρί μπορεί. Ε? Ο Μπίσης Βαρόχης. Ο Εσίτη δεν απάθει θλάση. Δεν το ξέρω. Τι δεν το ξέρεις. Δηλαδή, δεν το ξέρω δηλαδή αυτό που φουλάρουνε τώρα τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ και πέφτουν τα γόνατα των χαβ μέχρι το 65 μαρκάλι Ελκατουρί με τα χέρια. Το μάτσι είναι 90 λεπτά ξέρεις. Δεν είναι 65. Συμφωνούμε. Δεν είναι 68. Να γιάσει το στόμα σου. Εντάξει. Αλήθεια λες. Και άμα είναι ένας μάγκας προπονητής ξέρεις τι κάνει. Πιάνουν δύο τον Μπίσης Βαρ, ένα στον Μπέλκα, δύο τον Φορ. Βάζει και εκείνο το φελό τον έξω δεξιά του ΠΑΟΚ που δεν μπορεί σε ένας με έναν σε κλειστή άμυνα με τίποτα, μόνο στον ανοιχτό χώρο μπορεί, πώς το λένε, ο Ζαμπά και 15 εκατομμύρια Ζαμπά, ρε ένας με έναν δεν έχει ρε, ένας με έναν δεν έχει. Δηλαδή ο Σαλπικίδης 10 Ζαμπάδες βγάζει, δεν κάνει γκολ. Τρίπλα δεν έχει, στην αντεπίδεση. Στην αντεπίδεση. Είναι άτυχος και στο δοκάρι. Ρε πιο άτυχος. Γιατί σου ήταν από εκεί. Γιατί σου ήταν. Έπρεπε να μπει πιο μέσα. Όχι, μπορούσε να μπει πιο μέσα. Ένας μέναν ήταν, μπορούσε. Το έχει κάνει ένας μέναν. Πότε, ένας μέναν με ποιον. Το έχει κάνει. Με ποιον, έχει δείξει ότι μπορεί. Ποιον, τι μπορεί. Έχει πέρασε κανένα ένας μέναν. Και δεν μίσουμε λόγω για μπακ ευρωπαϊκού επίπεδου. Ο Ζαμπά ναι. Είναι το αδίτο του Φετβατζίδη. Τι κάνει ο Φετβατζίδη. Δηλαδή πιστεύω ότι. Ο Φετβατζίδης καλύτερη τρίπλα από το Ζαμπά έχει. Πλάκα με κάνει. Ναι, απλά ο Ζαμπά μπορεί να τελειώσει, ο Φετβατζίδης όχι. Πού τελειώνει ο Ζαμπά, πόσα γκολ έχει ο Ζαμπά. Τι τελειώσει, πότε έκανε. Πού τα είδε. Πού τα είδε. Πέρσι πόσα γκολ έβαλε. Πού τα έβαλε. Πέτσε πόσο. Έχει ένα μάτσα ανοιχτό. Δεν έβαλε 5-6 γκολ. Πού έβαλε 5-6 γκολ. Τρία έβαλε σε ένα μάτσα. Δύο πόσα έβαλε. Ποιο ζαμπάρε. Έβαλε. Βρε ποιο ζαμπάρε. Τώρα άμα φτιάξει ο Πάοκ αυτό τον Δελιγιανίδη, πώ το λένε. Τον Μπισιρικά που έχει 19 χρόνο. Πώ το λένε. Βοήθησε με, ξεχνάω το όνομά του. Λέγε ναι. Δεν με βοηθά, λέγε ναι. Άμα δεν μου έρχεται τώρα. Δεν σου έρχεται τι να σου έρθει. Τι να κάνουμε. Ένα 20χρονο. Πώ το λένε ρε, τον παίκτη του Πάοκ τον έξω δεξιά του παλικάράκι από την Κάπα 19. 10 ζαμπάρε θέλει αυτό άμα το φτιάξει με βάρη και με αυτά. Ζαμπά και ο Ζαμπά, άμα δεν βρει χώρο, Ζαμπά. Ζαμπά τρέχει στον χώρο. Άμα είναι κλειστή άμυνα, περνάει τον μπακ, ούτε με σφαίρες. Ζαμπά, μας πρίξατε με τον Ζαμπά. Δύο γκολ στο Europa και πέντε στο πρωτάθλημα. Μα με ποια μάτια, με την Ξάνθη και τον Πανετολικό. 7 γκολ έβαλε. Βράσε με καημένο με τον Ζαμπά τώρα, μας τρελάνε τώρα. Ο Φετβατζίδης πόσα γκολ θα κάνει. Ο Φετβατζίδης. 7 γκολ θα κάνει σε 3 χρόνια. Ποιο? Ο Φετβατζίδης. Ο Φετβατζίδης καλύτερο ένας με έναν έχει ρε με τον. Ναι! Τι να κάνουμε τώρα. Ο άλλος ο Ποντένσε καλύτερα ένας με έναν έχει. Τι να κάνουμε. Ο Πάοκ δεν έχει παίκτες στο ένας με έναν. Μόνο ο Μπίσεσβαρ ο παιχταράς έχει. Άρα λες σήμερα. Ο Πάοκ δεν έχει παίκτη στο ένας με έναν.
Το καταλαβαίνετε. Μόνο ο Μπίσεσβαρ έχει. Άρα ο Πέλκας δεν έχει. Άρα ο άλλος ο Φορ δεν έχει. Ο εκδοδεξιά, εξοδεξιά δεν έχει. Ο Λιμιός δεν έχει. Άρα λες σήμερα. Ναι. Ότι πέρα από τι κυβέρνηση έχουμε. Τι κυβέρνηση έχουμε. Το ότι έχουμε Νέα Δημοκρατία, η οποία υποτίθεται ότι Μητσοτάκης... Βάλτε σε κοινά δικαιολογηθούν. Όχι. Μια δημοκρατία. Μα δεν τελείωσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν τελείωσα. Βάλτε σε δικαιολογηθούν. Πέρα από τι κυβέρνηση έχουμε. Ναι. Πέρα από την διαιτησία θα δούμε. Ο Ολυμπιακός πιο σοβαρός. Πιο σοβαρός. Πιο καλός αμυντικά για να του βάλεις γκολ του Ολυμπιακού θα φτύσεις το αίμα της μάνας σου, το γάλα της μάνας σου. Αν βάλεις γκολ τον Ολυμπιακό. Αλήθεια. Τον Μπάοκ, ο Μάτος πεσμένος, πολύ πεσμένος, ο Βιερίνια το παιδί, αν έρθει τον Νοέμβριο, καλά κρασιά. Ωραία. Θα έρθει. Πώς θα έρθει. Τον Νοέμβριο θα είναι έτοιμος. Πώς θα είναι έτοιμος. Σε τι φαστάνε αυτό είναι άλλη ιστορία. Πώς θα με κάνεις του λούμι στο ξύλο μετά και εγώ έξω εγώ μαύρος. Θα είναι έτοιμος. Πώς θα είναι έτοιμος. Τι έτοιμος, θα είναι όπως ήταν πέρσι. Δεν το ξέρω. Έτσι δεν το ξέρεις, θα είναι έτοιμος. Έτοιμος θα είναι έτοιμος. Τι έτοιμος. Τζόκινγκ να κάνει, έτοιμος. Πάντως με τον τρόπο που δουλεύει και τη ζωή που κάνει, μπορεί να κάνει. Και λέω εγώ το αντίθετο, 34 είναι. Ναι, αυτό πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Πήγε ο άλλος να μιμηθεί τον Λουτσέσκου. Πήρε να μιμηθεί τον Λουτσέσκου ο Φερέιρα με τον Γιαννούλη να πάρει fullback. Χτυπήσαν από εκεί 4-5 φορές. Άμα ήταν καμιά ομάδα της προκοπής, τους έκανε και ένα και δύο γκολ. Δεν είναι ομάδα της προκοπής. Ρε, υπάρχει φόβος για προπονητή και αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ. Φόβος. Περίπτωση αλλαγής προπονητή στον ΠΑΟΚ. Άμα δεν περάσει τώρα, γκολ θα περάσει. Mm. Και με διαιτησία θα περάσει. Τι το έλεγες και χθες. Ναι, δεν πήρε όμως. Δεν πήρε. Θα μπορούσε να τα ακυρώσει και τον γκολ γιατί όντως εκεί που πάει με τις τάπες ο άλλος μπορεί να το δώσει και η πρόθεση τιμωρείται. Στην Τούμπα μπορεί να το ακύρωνε. Πιθανολογώ. Αν φόραζε κόσμο, έκανε. Έφαζε αουφάουλ και τα λοιπά μπορεί να το ακύρωνε. Και ο Πασχαλάκης πονηρός. Δεν διαμαρτύρηθηκε κανένας. Ναι, κακός ο Πασχαλάκης. Α στο Instagram, εκείνη την ώρα πηγαίνει στο διαιτητή, του λες με έκανε φάουλ και τα λοιπά. Είναι που είναι κλαψιάριδες οι παοξίδες, να δικαιολογηθεί εκεί. Στο Instagram που το βάζει τη φωτογραφία. Άδικος κόπος. Άδικος κόπος. Την ώρα που βλέπει 5 εκατομμύρια κόσμο στο μάτς, σήκω πες στο διαιτητή, μα με κάνει φάουλ, δείξε εκεί τις τάπες και τα λοιπά. Κάνε πως τραυματίζεσαι κιόλας, να δικαιολογηθείς. Στο Instagram, ρε Αλέξανδρε, τώρα που πας εκεί, τι να σε κάνει αυτό το Instagram. Μήπως λες το Γαϊτανίδη. Το Γαϊτανίδη λέω. Ερώτηση. Γαϊτανίδης Λάμπρου. Οι οποίοι δείξαν καλά στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έχουν πάρει λεπτό. Κάτσε, ο Γαϊτανίδης παιδί είναι ακόμα. Εντάξει. Και ο Πελέ κάποτε παιδί ήταν και έπαιξε 15 χρόνια. Ο Πελέ ήταν εκείνος. Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ το μόνο που μου είπες για το Γαϊτανίδη, ούτε το ξέρω το παιδί. Ναι. Το μόνο που μου είπες είναι ότι το παιδί είναι λίγο ελαφρύς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπάλα ξέρει. Και ο Μαραντόνα 15 χρόνια έπαιξε. Εγώ δεν λέω ότι τα παιδιά αυτά συγκρίνονται. Η αεροσυλία αυτό που λέω. Αλλά. Αν δεν του δώσει την ευκαιρία, ρε Σιφερέιρα, συγγνώμη. Αυτό βλέπω να στα φιλικά, ναι. Μου τον έχει συνέχεια. Δείχνει ότι τον εμπιστεύεσαι. Εντάξει, δεν μπορεί και να δεν αξίζει να πάρει 5 λεπτά συμμετοχή. Εντάξει, δεν μπορεί να τον βάλει τώρα σε εμά εκατομμυρίων τώρα τον Γαϊτανίδη. Εντάξει, τώρα δεν παίζει με τον Πανετολικό, δεν μπορεί να τον βάλει. Κακά τα ψέματα. Έχει, έχει, έχει το ενασμέναν. Έχει το ενασμέναν. Ταχύτητα έχει. Αφού δεν έχει άλλου παίκτε. Εκτέλεση έχει. Αφού δεν έχει άλλου παίκτε. Μαρκάρισμα έχει. Αφού δεν έχει άλλου παίκτε. Ρισκάρι. Εντάξει. Αυτό ρισκάρει αλλιώ. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι παίζει για την πάρτι του. Δεν ρισκάρει. Αυτό ρισκάρει να βάλει δύο χαφ που μπορεί να τρέξουν μισή ώρα. Ναι. Του εξοδώνει. Ναι. Εξοδώνει τον Μπίσεσβαρ. Και τι έχει από πίσω, τίποτα. Και περιμένει πότε θα αποθεραπευθεί ο Μαουρίτσιο. Ναι. Ο Βέρμπουργκ. Και, κάνει 20 τελικέ ο Άγιαξ το 3-2 τον Μπάοκ και κάνει 3 τελικέ μισέ με τον Αποέλ. Με τον Γκέτζο Γκρουστακάφ. Αυτή είναι. Ήταν διαβασμένο. Δεν ξέρω αν ήταν διαβασμένο. 2 εκατομμύρια παίρνει. Να ήταν και αυτό διαβασμένο. Εντάξει. Να χάρω το φίλο. Θα πει να χάρω το φίλο. Διάλειμμα πάμε. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μαγκοπό τη Ανιγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριέ ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά, Κλειδαρά στο 85-27-27. Πολλοί ολυμπιακοί πάντως ναι. Λένε στον Πρωτόταυρο και καλά κάνουνε και λέει και ένας εδώ φίλος, να σας διαβάσω, άμα λέει ο Μαρινάκης δεν φέρει δεκάρι ονοματάρα με ακριβό συμβόλαιο που θα τον βλέπουν οι αντίπαλοι και θα φοβούνται και αν δεν πεταχτούν έξω από την ομάδα μπουχαλάκηδες που είναι παραφωνία λέω εγώ, παραφωνία στα χαφ του παραφωνία δεν είναι, αλλά παραφωνία είναι. Για αυτό που δείχνει ο Ολυμπιακός δεν παραφωνία δεν είναι μπουχαλάκης, μπουχαλάκης. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους. Δεν είναι για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Άμα θέλετε να μιλάμε είναι για ομάδες, θα τα ανεβάσουμε. Χαμηλό το επίπεδο. Ναι. Και Μασούρες. Ο Μασούρας. Καλό είναι το Μασούρα. Ο Μασούρας θα σου πω. Απλά είναι κυκλοθυμικός. Ο Μασούρας τι είναι. Θα μαρκάρει. Ένα καλό παιχνίδι, τρία ντεφορμέ. Μασούρας θα μαρκάρει. Θα βγει εξτρέμ. Θα κάνει μια σέντρα. Κάθε 4 μάτς 5 θα σου κάνει μισό γκολ με τον Πανιόνιο. Ο άλλο είναι παικτάρο ο Σέρβο. Λέει λοιπόν: προβλέπω το χειμώνα οι ζαχαροπλάστε γύρω από το Καραϊσκάκι να χτίζουν βίλε στην Ελούντα.
Αυτά λέει να πείτε. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ο φίλος. Άκου, η ομάδα του τώρα 5 νίκες χωρίς να φάει γκολ και κράζει. Δυστυχώς λέει ο Θωμάς από τον Τάλας, το ρεπερτόριό μου σε πινελίκια δεν είναι καλά ενημερωμένο για να χαρακτηρίσω τον τερματά που έφαγε γκολ από 70 μέτρα και κατηγόρησε σαν ηδήμονας τον Πασχαλάκη. Ποιος έφαγε γκολ από 70 μέτρα και κατηγόρησε σαν ηδήμονας τον Πασχαλάκη. Α! Κατάλαβα. Ζυκηφτές. Ναι. Καλησπέρα ο το σύνδεσμο φίλων. Αυτό είναι από τον Κάτσεμπαχ 60 μέτρα. Καλησπέρα το σύνδεσμο φίλων Μπρατισλάβας επαρχίας. Εμείς μπορούμε να πάρουμε μέρος του διαγωνισμού για να κερδίσουμε ένα κωδικό να παρακολουθήσουμε τον αντίπαλο μας την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, άστο το εδώ και. Okay. Τι αλήτες είναι. Εντάξει, δεν θα κάνουν πάνω από 30.000-35. Δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω. 35.000 θα μπουν μέσα. Τα φανή. Ποια είναι η φανή τώρα και ο Φάνης τώρα και ο Φάνης. Υπάρχει, ένα θέμα σημαντικό. Τι θέμα. Καταρχήν έχουν αγραμματοσύνη, έχουμε εμείς που δεν ξέρουμε να μπαίνουμε να πατάμε. Εδώ έκανε ολόκληρο ιεραποστολή ο Μπούζος να τους λέει πώς θα πατάνε το κουμπί, τι θα βγει μια χοντρή. Καλά έκανε ο Μπούζος. Γιατί έκανε. Άλλο είναι το θέμα. Τι καλά έκανε ο Μπούζος. Τι δουλειά του κάνει. Τι δουλειά, τι είναι. Άλλο είναι το θέμα. Γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟ, κασπίζει τον Πάο, τον κάνουμε προμόσιο. Δεν κατάλαβα. Άλλο είναι το θέμα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Τι, ποιο είναι το θέμα. Τι είναι. Πόσο κοστίζει ένα παιχνίδι. Πόσο κοστίζει για να γίνει τηλεοπτική μετάδοση. Πού να ξέρω. Από εκεί ξεκινάς. Ναι. Μετά, είναι ένα επιχειρηματικό εγχείρημα. Ναι. Δεν μπορεί να οικολογήσει κανένα εγχείρημα που πάει να γίνει. Ή τα είναι, δεν είναι εγχείρημα. Θα φανεί. Ή τα είναι. Θα φανεί. Τι να φανεί. Αν κάνει 100.000 γραφές θα πεις. Πού να κάνει 100.000. Ότι είναι ήττα. Αύριο. Άμα κάνει θα πω είναι νίκη. Άμα κάνει 25-30 θα πω είναι ήττα. Μπράβο. Μπράβο. Θα το δούμε στην πορεία. Ναι. Τι εγγραφές. Αυτό. Είναι ο μοχλός πίεσης που διαλέξανε ναι. Προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πολύ μεγάλο. Αύριο θα παίξει ΠΑΟΚ Λαμία. Θα έχει 10.000 συνδρομητές. Ήδη είναι 12. Τι είναι? 12. 12 είναι Παρασκευή. Ναι. Σήμερα Παρασκευή και παίζει Κυριακή. Ναι. Άμα πάει 25, καλά θα είναι. Έλα βρε τώρα. Λέει, τι. Συμφωνώ μαζί. Άσε με καημένε τώρα. Με το ίντερνετ. Άμα ήταν με το ίντερνετ και εμείς θα γινόμασταν πλούσιοι. Πρώτοι στο ίντερνετ είμαστε. Εκ των πρώτων. Είπα μια γνώμη προχθές και μάλλον την άκουσε. Απλά την προσπέρασε. Δηλαδή ξέρεις τι είναι. Εγώ λέω θα το πήγαινα με ένα ευρώ εφόσον υπάρχει ναι. Πρόβλημα. Ναι, ναι. Με το Financial Fair Play. Ναι. Στο Open TV με ένα ευρώ. Και θα ναι. Κέρδιζα πολλά περισσότερα έμεσα ωφέλη. Και παίρνω ότι είμαι λάθος. Σε πουλάνε τώρα με το Financial Fair Play. Άστο. Άλλα θέματα. Τι έχουμε. Πάλι καπνίζεις. Λοιπόν. Αλφα μη 3 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 για 15 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Και αλφα μη 2 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 για τους 6 κωδικούς που θα κληρώσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής για να δείτε το παιχνίδι τηλεοπτικά. Αυτά ο Σαββίδης έπρεπε να τα προβλέψει. Γιατί είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι μπακάλι σαν και εμάς. Επιχειρηματίας είναι. Από τους καλούς επιχειρηματίες. Ο επιχειρηματίας έχει ναι. Ένα επιτελείο. Τι επιτελείο έχει. Ένα επιτελείο το οποίο κάθε ένας. Ναι. Παίρνει κάποιες αποφάσεις και τις με μεταφέρει και λέει ναι, κάποια πράγματα. Ναι. Τώρα, την απόφαση αυτή ναι. Την πήρε ο Μάκης ο Γαγάτσης. Τι απόφαση πήρε. Για να μεταδοθεί το παιχνίδι από το ΠΑΟΚ TV. Μάλιστα. Λοιπόν, αν κάνει. Ο Μάκης ο Γαγάτσης. Αν κάνει 100.000 ναι. Εγγραφές, ναι. Θα είναι μαγιά του. Μισό λεπτό. Αν ναι. Δεν κάνει. Θα ναι. Είναι λάθος επιλογή. Ο Μάκης ο Γαγάτσης, μια και τον έπιασε. Τον έπιασε το Σαββίδι να τον πει πριν τις εκλογές. Κοίταξε να δεις, πάμε στο. Πάμε στην Νόβα που δίνει 50% παραπάνω γιατί μετά ο Μητσοτάκης θα μας πεσοκόψει. Αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί, τι είναι. Αν αυτή είναι η δουλειά του, γιατί, θα έπρεπε να το πει. Άμα είναι δουλειά του να κάνει το ΠΑΟΚ TV, είναι δουλειά του και το άλλο. Δεν μου λες. Δεν ξέρω τι αρμοδιότητες έχει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και ο άνθρωπος. Ναι. Για να μην αδικήσουμε κάποιους που δεν ξέρουν. Άμα είναι όμως η αρμοδιότητά του να κάνει το ΠΑΟΚ TV και ασχολείται με τα τηλεοπτικά ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, θα έπρεπε να το πει αφού είναι έμπειρος στο χώρο και έχει και τον παπά του που είναι τσακάλι να πούμε έξυπνος. Κοιτάξτε να δείτε. Μπαμπά, εγώ τον έπαιρνα τον μπαμπά μου, τον Βασίλη. Ρε, μπαμπά, ποια είναι η γνώμη σου. Ποια είναι η γνώμη σου. Γκαγκάτσης είσαι, Βασίλης. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Θα μου λέει, ξέρεις, θα έλεγε ο Γκαγκάτσης. Ο Βασίλης. Αυτοί πιστέψανε, ρε φίλε. Θα κάνουν 100.000 ευρώ. Αυτοί πιστέψανε γιατί. Δεν ξέρω, και σου λέει, με τι τζαμπατζίδες. Πόσα κάνουν. Με τι τζαμπατζίδες έχουν να κάνουν. Άσε τώρα. Εγώ τον Παοξή τον ξέρω. Τον Παοξή τον ξέρω. Σαν δυναμική στα καφενεία. Θα πάρει ένα καφέ 4 ώρες. Θα πάρει από τη βρύση νερό και 12 παγκάκια, δεν τα χρεωθεί και θα γυρίζει με το καλαμάκι 12 ώρες ένα καφέ. Ναι. Θα έρθει ο Αριανός, θα έρθει ο Ολυμπιακός, θα έρθει ο Παναθηναϊκός, θα πιούν 4 ουίσκι και 6 μπύρες. Το ξέρω εγώ τον Παοξή. Ναι. Ας τον Παοξή, ο Παοξής είναι τζάμπας. Παοξής είναι να μαζευτούν 300 σε μια καφετέρια με 5 ευρώ τον Παοξ. Ας τώρα τον Παοξή, θα κάνει 100.000 και 200.000. Άστα, αυτά φταίμε εμείς. Που κάναμε οι λαοί, πως είναι οι μεγάλοι λαοί και τα λοιπά, και άμα έρθει ο λαός να πληρώσει 12.000 και 13.000 στα views. Εγώ έκανα views παραπάνω από ό,τι κάνανε οι παοξίδες μέχρι στιγμής, να πούμε. Τι με κοιτάς. Δεν σε κοιτάω. Εγώ από το στο ίντερνετ πιο πολλά views κάνω από ό,τι οι παοξίδες με το Πανετολικό. Μας τρελάνετε. Και ο λαός, ο Γκαγκάτσης δεν ξέρει. Δεν πάει στο καφενείο, ο Μάκης.
Δεν πάει, ο Γκαγκάζο πάει στην, στα καλά μαγαζιά, στην Αφρόκραμα, στις συνεδριάσεις. Εκεί πας εσύ. Εγώ δεν πάω εκεί. Εγώ ξέρω τι είναι ο Παοξής, μάκι μου. Με ένα φραπέ. Με ένα φραπέ 8 ώρες να το γυρνάει. Α, και να στραβώνει το στόμα. Τσούκου, 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 τσούκου. Φέρνεις λίγο νερό. Ναι. Όχι αμφιαλωμένα από τη βρύση. Έχεις και δύο παγκάκια. 8 ώρες το πίνει τον καφέ. Άσε ρε μάκι τώρα που θα βγάλεις εσύ. 100.000 views από τον Παοξή να πούμε. Κοίταξε, ήταν ένας τρόπος αντίδρασης. Το έκανε. Ήταν λάθος που δεν πήγανε στην Νόβα πριν τις εκλογές. Και πήγαν να πάρουν τα πολλά και χάσαν και τα λίγα. Αυτό ήταν το λάθος. Ήτανε λάθος στρατηγικής. Άσε τώρα με τα 5 ευρώ τώρα και να κάνουμε εμείς προμόσιο και να δίνουμε 6 εισιτήρια σε κάθε εκπομπή. Πας και πάω από να πάει. Άντε, πάνε παρακάτω. Άντε. Γρηγόρη, θα είμαι Σαντορίνη, ότι θα είναι και ο έξω από εδώ. Με πιάνει η κατεμιά ή να ακυρώσω να πάω κάπου μακριά. Μπορεί να σκοτωθεί στον δρόμο, σε πατήσει και ένα φορτηγό. Μην πα. Εντάξει, λόρε. Μην πα. Λοιπόν, έχετε καμιά δυνατή πρόταση για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος? Ναι. Όποιος, άμα σου πει ο κόκκινος που είναι κουμαρτζής μεγάλος, πρώτη αγωνιστική να κάνεις προβλέψεις, θα σε πει όχι. Γρηγόρη, ευχαριστώ για το goal goal και over της Τωρίνο. Έψαχνα μάτσα κουμπώσω διάδρομο με την Παρτιζάν. Τι να κεράσεις? Τίποτα. Την αγάπη σου. Μη, κόκκινη. Την αγάπη σου. Δεν το αγάπη. Κάνα ρεύμα δεν ήρθε. Την αγάπη σου. Εντάξει. Μόνο που λες ευχαριστώ, είσαι παντελονάτος. Καλησπέρα από την Αγία Πετρούπολη. Πόσα χρόνια ακόμα θα περιμένουμε την εξέλιξη του Πέλκα? Τι. Την εξέλιξη του Πέλκα. Ο Πέλκας. Αυτός είναι ο Πέλκας. Ο Πέλκας, η εξέλιξη ποια είναι? Τον έχετε δύο χαφ στον ΠΑΟΚ και βγάζετε τον δεύτερο σέντερ φόρ σας σε ρόλο χαφ. Τον κάνετε χαμάλι στο του Αγκούστο, του Καντουρί και τα λοιπά. Επειδή και αυτός τα μαρκαρίσματα δεν είσαι και στα πολύ καλά, εντάξει. Ναι. Πηγαίνει να πούμε στο 60 λεπτό και σκάνει οι δύο χαφ του ΠΑΟΚ. Κάνει και αλλαγή τον Μπέλκα γιατί μπαίνει και στην περιοχή και τα χάνει. Τον Μπέλκα. Δεν τον πάει η μπάλα. Τον Μπέλκα, άστε τον πάει η μπάλα. Και ο Τσαλπικίδη γιατί τον πήγαινε η μπάλα. Δεν κατάλαβα. Άλλου τύπου παίκτη. Γιατί άλλο τύπου παίκτη. Στον κόλ ήταν εύκολο. Ο Τσαλπικίδη ήταν μαχητή. Βρέει τα σκόρε. Ο Πέλκα είναι πιο ανάλαφρο. Ο Πέλκα τον κατηγορούν να τον κατηγορείτε. Ο Πέλκα όταν εμφανίστηκε πρώτο καιρό και έπαιζε σαν δεύτερο φορ. Ναι. Ερχόταν από πίσω και έκανε κάτι γκολ γκολάρε. Ναι. Εντάξει. Από την ώρα που κουβαλάει μπάλα και πρέπει να κάνει παιχνίδι. Και δεν μπορεί ρε, να κάνει το δεκάρι ο Πέλκας, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ο νέος σκούδας και ιστορία. Δεν μπορεί να κάνει το δεκάρι. Αυτό λέω, διαφωνώ. Ναι, το λέω για να καταλάβουν. Τον Πέλκα τον κατηγορήσετε, άμα του τη στείλει ας πούμε ο Στοχ στο πέναλτι ή μπροστά στη μικρή περιοχή, δεν προλαβαίνει τον μπακ να την πετάξει μέσα. Εκεί θα τον κατηγορήσει τον Πέλκα. Ο Δημήτρης να κατηγορήσει τον Πέλκα που δεν είναι Φορτούνης, που δεν είναι Δωμάζος, που δεν είναι Κούδας. Δεν χάζει Παναγής, νομίζω κάνει σου τοπική προσέγγιση να πούμε. Παοξή. Θα ήθελα να μου αναλύσει ο Κωστής την επιλογή του Μάρτιν να χρησιμοποιεί αναλυπώ το μπουγαλάκι και αν μπορούμε να βγάλουμε τη χρονιά με έναν τόσο μέτριο παίκτη ή όντως είναι τόσο καλός που δεν το βλέπουμε εμείς. Είναι πολύ άργος ο Μπουγαλάκης, κάνει πολλά λάθη. Δεν ξέρω γιατί τον έβαλε και δεν έβαλε τον Καμαρά. Προφανώς τα εργομετρικά του Καμαρά να μην ήταν και τα καλύτερα. Δεν ξέρω σε κάθε ομάδα τι γίνεται. Πάντως το Καμαρά με το Γιγέρμο είναι βασική. Το Μπουγαλάκι που θα τον πετάξει τρίτον. Άμα θέλει να κρατήσει αποτέλεσμα, πηδήξει καμιά κεφαλιά, δεν είναι ο Μπουχαλάκης τώρα για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει βελτιώσει ταχύτητες, δεν έχει βελτιώσει πράγματα. Εντάξει, δυνατό παιδί είναι. Εντάξει, όχι σαν τον Μητρόπουλο και τέτοια. Αλλά δεν είναι τώρα χάφ για τον Ολυμπιακό ο Μπουχαλάκης. Όπως και ο Μασούρας δεν είναι εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο Μασούρας για τον Ολυμπιακό. Σου. Άντε το Μασούρα τώρα. Ως προγραμματιστής σας λέω ότι αυτό το project που το Power TV θέλει ένα εξάμηνο για να στηθεί. Άρα ή δεν θα είναι έτοιμο. Βρεάσε τώρα, κάνανε λάθος τώρα και πάνε να βγάλουν τα σπασμένα σε άστι, δεν έχει. Ο άλλος σου απαντάει ότι είναι ο Γαϊτανίδης, αυτός που ψάχναμε. Άμα ο ΠΑΟΚ περνούσε τον Άγιαξ, κάτι μπορούσε να κάνει, θα είχε άλλο ενθουσιασμό. Τα πήγαν, χάσανε χθες εκεί, πάνε κερδίσουν με 2-0 με διαιτησίες εδώ ή να αποκλειστούν. Θα πάνε κάποιοι ΠΑΟΚτζίδες και θα είναι δυσαρεστημένοι. Άσε που είναι και ψιλοτζαμπατζίδες, σου βλέπω εγώ. Για το Ρατζέλοβιτς ρωτάνε, τι γνώμη έχεις? Ο Ρατζέλοβιτς, κοίταξε αν δεις. Καλός είναι στο χώρο. Ωραία. Το τρίτο γκολ που βάζει φταίει ο τερματοφύλακας στο σουτ, δεν κάνει τις προκοπής. Κάνει κάτι βήματα στο αριστερό χέρι ανάποδα ο τερματοφύλακας μέχρι να πέσει να πούμε. Ναι. Αλλά από το Μασούρα τον προτιμώ χίλιες φορές. Είναι εύκολο στο γκολ. Είναι γρήγορος. Το ένασμένα δεν ξέρω άμα το έχει καλά. Θα το δούμε. Πάντως ποντέσεις το ένασμένα δεν είναι. Σίγουρα όμως είναι πολύ καλύτερος από το Μασούρα. Εντάξει. Δεν ενθουσιάζομαι εγώ από τα γκολ που έβαλε. Εντάξει. Αλλά λέω το Μασούρα. Χίλιες φορές να έχω τον Ρατζέλοβιτς. Αλλά ο Μασούρας κάνει άλλες δουλειές. Θα έρθει να μαρκάει. Είναι ο λιμιός του Ολυμπιακού ο Μασούρας. Άντε, ας το πω κι αλλιώς. Όχι τόσο χάλι, αλλά σε αυτό.
αυτά τα επίπεδα. Οι νίκες του Ολυμπιακού κρύβουν πολλά αγωνιστικά προβλήματα που έχει και μπορεί να βγει σε καλό στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ διορθώσει τα δικά του στην πορεία. Ο καθένας θα κοιτάξει τα δικά του προβλήματα και σε αφήσει το αλουνού. Τι έπαθες, γιατί σιώπησες. Τίποτα, διαβάζω. Διαβάζει μήνυμα στην εκπομπή, κάνει τα μηνύματα των άλλων. Όχι. Διάβασε 5 μηνύματα, φτάνει. Δεν θα διαβάσει όλο το Facebook. Δεν έχει 5, έχει πάρα πολλά. Και τι έπαθα, τα διαβάσω όλα τζάμπα. Φυσικά και όχι. Δώσε ένα ευρώ, τα διαβάσω. Βάλω και στο παντελόνι κανένα βενζίνη στο Κόρτοπα που έχει αδειάσει. Την τζάμπα του διαβάζω εγώ όλα τα μηνύματα. Άδειο το έφερε στο Κόρτοπα. Φράντε τελείωνε τώρα. Πάνω από 10 ευρώ δεν βάζω. Φράσε για εμπόριο μα μιλά τώρα. Για την απόφαση τη ΕΡΤ η οποία δεν έχει αλλάξει ακόμα. Να μην μεταδώσει τα παιχνίδια του Άρη και των υπολείπων, τι έχει να πει. Ορίστε. Για την απόφαση τη ΕΡΤ. Τι έκανε η ΕΡΤ. Που πιέζει, ρε παιδί μου. Να ποιο πιέζει. Τι ομάδε να δεχθούν μείωση 12%. Ποιε ομάδε. Ο Άρης και οι υπόλοιποι που στεγάζονται στην ΕΡΤ. Υπογράψαν αυτέ οι ομάδε. Και δεν δέχονται μείωση. Και ο άλλο πήγε σε ένα άλλο ραδιόφωνο, του είπε ο άλλο δεν κάνει ακροαματικότητα, μείωση και δεν τη δέχτηκε ο άλλο. Λέει έχω συμβόλαιο. Άμα τελειώσει το συμβόλαιο μετά κλαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Η ΕΡΤ. Κοιτάζει, πια του κάνω φίλε, ο φίλος με την ΕΡΤ, ας τα βρουν. Ο καθένας κοιτάει το μετερίζει του. Αυτά δεν είναι της ΕΡΤ, αυτά του Μητσοτάκη. Αυτά της Νέας Δημοκρατίας. Η ΕΡΤ είναι ξέφραγκο αμπέλου ούτως ή άλλως. Είναι έρμεο κάθε πολιτικής κατάστασης. Άμα είμαι με τη Νέα Δημοκρατία, βάζει δημοσιογράφους, μιλάνε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Άμα φύγει και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, σπετάνε έξω τους δημοσιογράφους, βάζουν ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς κομμουνιστές, λένε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ΕΡΤ. Τι είναι η ΕΡΤ. Αυτή είναι η ΕΡΤ. Τι είναι η ΕΡΤ. Για να βγάλουν πέντε. Προσφέρει τίποτα σπουδαίο η ΕΡΤ. Προπαγάνδα πολιτική κάνει η ΕΡΤ. Τι κάνει. Κάνει μια ταινία άμα βάλει, ξέρω εγώ, τη πλάκα. Τι είναι η ΕΡΤ. Ποια ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι για να κλείνει. Ή να την παίρνει ιδιώτης. Όπως πήραν τον ΟΣΕ, όπως πήραν τον ΟΗΘ, όπως πήραν άλλες εταιρείες. Τι είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ πρέπει να γίνει ιδιωτική. Υπάρχει κανένα επιχειρηματία και να τελειώσουμε με την ΕΡΤ. Και αν πληρώνουμε ούτε φώτα, ούτε νερά, ούτε τα βατζιλίκια στην ΕΡΤ. Πληρώνω εγώ το μήνο τώρα 20 χρόνια κάτω εκεί και να λέει πάω. Τι αυτά τα πράγματα, αυτά ιδία είναι. Πληρώνω εγώ το μήνο 20 χρόνια λέει πάω. Έτσι, πάει για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου βλέπεις κάτι δυνατά προνοστικά. Τι δυνατά έχεις. Μωρέ, μάτσι είναι αυτά μωρέ. Πάω πανετολικό. Λαμία Παναθηναϊκός. Τι Λαμία Παναθηναϊκός. 1-1, 0-0, ξέρω εγώ. Άρισοφ. Τι Άρισοφ. Προγνωστικό. Άσο. Τι άσο, 1-50 δίνει. Τι αυτέ θε παραπάνω. Δηλαδή όταν λε άσο τι 1-0. 1-0 με το ζόρι. Ας πω, ας κάτσει κανένα κόλλο Τσιλιανίδης. Διαφωνούμε. Τσιλιανίδης, αν ήταν μαμόθρεφτος και έπαιρνε από τον μπαμπά του στοιχεία που είναι μπρουτάλο μπαμπάς, θα ήταν καλύτερος. Άσο και κόλλο βλέπω εδώ. Τι άσο? 3-1 το βλέπω μάτς. 3-1 βλέπεις το μάτς. Όφι, μάλιστα. Τον Άρη με τον Όφι, ναι. Μάλιστα, τον Όφι. Από τη στιγμή που ο Κουέστα δεν είναι στα καλύτερά του. Ναι. Και δέχεται γκολ. Ναι. Και ο Άρης μπροστά δείχνει ότι μπορεί να βάλει γκολ. Ναι. Λοιπόν. Βλέπω νίκη του Άρη. Δείχνει ο Άρης μπορεί να βάλει γκολ. Ναι, φυσικά. Μόνο με τον Τεγκίνη. Τρία έβαλε με τη Μόλτε. Ποιο τα έβαλε. Μπροστά είπε. Yeah. Για του μπροστινού ή μπροστά όταν επιτίθεται. Όλη η γραμμή γενικά. Yeah. Λοιπόν. Δεν πρέπει κάποιο να βάλει γκολ. Κοιτάξτε, άμα ο Ιντέγκε δεν βάλει γκολ σε αυτά τα center back του off που είναι τη πλάκα, χωρί center back πριν ένα μήνα ήταν off. Ολυμπιακό Τέρα Τρίπολη. Ποιο. 4-0. Τρίπολη. Έχει γνώμη ή εικόνα. Έβε Τρίπολη. Ατρόμητο Λάριζα. Τι, Ατρόμητο Λάριζα. 0-0. Πώ θα λήξει 0-0. Γιατί. Τι αλήξει. Δηλαδή, τι αλήξει. Μπορεί να κάνει άμυνα ο. Ποιος? Ο Ατρόμητος έτσι, ή θα κλειστεί λες ο Κούγιας. Θα κλειστεί ο Κούγιας. Ο Βέλιος έχει πλατυποδία εκεί πέρα, δεν μπορεί να κουνηθεί. Πανιώνιος Βόλος. Πανιών, διπλό. Εδώ σε θα. Διπλό. Έξυπνο παιδί είσαι. Πάω Πανατολικός. 2-3 γκολ άσο. 4-0. 3-0. 4-0 δεν είναι 2-3. Εντάξει. Και ΑΕΚ Ξάνθη. ΑΕΚ Ξάνθη. Σοπαλία. Και απόλυση του προπονητή. Πάνε το δέλακι. Τι και Γιάννη, τι είχα πάντα. Φύγει ο ένα. Πάει ο Καρντόσο. Δεν τον βλέπει δηλαδή να μείνει. Πώ θα μείνει. Δεν είναι δηλαδή για να μείνει ο Καρντόσο. Θα την πληρώσει ο προπονητή. Αν είναι έξυπνο βέβαια ο Μελισσανίδης, δεν το διώξει από τώρα. Γιατί άμα πάει και αποτύχει και ο καινούριο προπονητή, που κάτσε ρε φίλε, οι προπονητέ φταίνει. Εσύ τι κάνει εδώ πέρα. Με το Σιμόε και το Σιμάο μα άφησε. Ποιο το πει. Με το Μήτρο και το Μητρούση να πούμε στα χαφ. Φωνάζει κανεί. Ποιο θα φωνάξει. Ακού κανένα να ξεδοντιάσει original. Η original για τολμήσει. Θα πήγαν λέει 30 άτομα στην αποστολή τη ΑΕΚ να κάνουν μανούρα η original. Για τράβαν όμω το Μελισσανίδη. Θα βάλει του γορίλε να σα κάνουν μαύρου στο ξύλο. Πάτε εκεί πέρα. Βρήκατε του παίκτε μαγκιά. Από εκεί πέρα φυγαίνετε από εδώ. Λεχρήτε να πούμε. Α, του παίκτε. Τόσο μπορεί ο παίκτη. Τόσο. Ο Σβάρνα δηλαδή άμα του την πέσει θα πηδάει παραπάνω στο κόρνερ. Ο Βράνιε θα του φύγει το ψυχολογικό. Ο Τσικρίση θα γίνει από πύλινο. Τι έπαθε, τι έπαθε ο Βράνιε.
Τι έπαθε τώρα. Τον έκανε ρεζίλι γκόμενα. Τόσο καλά έπαιζε και ξαφνικά. Ρεζίλι έγινε. Από γυναίκα. Από γυναίκα, τι από άντρα. Δεν είναι η γυναίκα του, η γκόμενα του ήταν. Δεν ξέρει η ψυχή του άλλου νου. Άμα ήταν η ψυχή, άντρα ήταν πεινασμένη. Ο καθένα δεν ξέρει τι έχει. Εσύ τώρα κρίνει ότι όλο αυτό το σκηνικό που έγινε με την τραγουδίστρια τον επηρέασε ψυχολογικά. Αυτό έτρωγε σίδερα, ξαφνικά βλέπει ένα παιδί. Ξέρει πω οι τρώγαν σίδερα και μετά το ρίξαν στο Θεό και πάνε στο Άγιον Όρος. Φίλε. Και ή ξέρω εγώ ψυχολογικά, τρώγαν σίδερα. Υπάρχει. Ξέρει εγώ κάτι θηρία που τρώγαν σίδερα και δεν έχουν που την κεφαλή πλύνει που λένε. Κλείνει. Καλά, εσύ είπε. Για τη συμφορία των Πρεσπών. Το πλύνει θα σου πειράξει. Για λέγε. Τον Βεσπών είπε. Για πε. Λοιπόν, θυμάσαι ένα παίκτη Μάριο Ζαρντέλ που έπαιρνε Sporting Λισαβόνα. Ναι. Πεκτάρα. Τι έπαθε. Του την έκανε η γυναίκα του από τότε. Δεν ξαναπέξει μπάλα. Αυτό είναι. Τελείωσε. Αυτό είναι. Αλλά η γυναίκα του. Ναι. Τώρα εδώ μιλάμε για τη γυναίκα άλλου. Είχε ακόμα ένα αλλού. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αν πάρε κόκκινε, άμα είσαι ποδοσφαιριστή. Δηλαδή αυτό τώρα πήγε λεπτό. Με τη γυναίκα του άλλου. Μισό πάνε να πει ότι το είχε ρε παιδί. Ο ποδοσφαιριστή πρέπει να πηγαίνει με γυναίκε, με πολυγαμικό κτλ. Άμα τώρα ακούσει 22 χρονών παντρεύτηκε. 23 χρονών παντρεύτηκε. Και μετά στα 30 πήγε η γυναίκα μάλλον και πήγε και ο άλλο και έκανε ψυχολογικό. Άστο να πάει στο διάλογο. Βάλτε σε κάνα δήμο εκεί πέρα, σε κάνα γραφείο. Άσε με καημένη. Για μπάλα είναι τώρα αυτό ψυχολογικό. Τι ψυχολογικό μπάλα. Στην μπάλα, άμα παίζει μπάλα, πρέπει να έχει ψυχή λοντάρ και ότι άσε κότα. Μάλιστα. Έπαθε, λέει ψυχολογικό. Ψυχολογικό να πάει μια γυναίκα με τα λόγια κατάθλιψη, να πάει καμιά γυναίκα, ξέρω εγώ. Εντάξει, δικαιολογείται η γυναίκα. Ο άντρα τώρα πάει ψυχολογικό επειδή τον είπε γκόμενα έτσι. Α βρει άλλη γκόμενα. Τι να φτύρε. Υπάρχει περίπτωση ο Πάοκ να μην περάσει. Φυσικά υπάρχει. Άμα φάει γκολ. Άμα δεν κάνει γκολ ο Πάοκ γρήγορα, εδώ, ο χρόνο θα είναι βάρο του. Αρχίσουν να τρέχουν να πιέζουν. Α, ου, η τούμπα, ξέρω εγώ. Στο 20 λεπτό πρέπει να κάνει τον γκολ. Άμα το κάνει, πέρασε 3-0. Στο λόγο. Αν δεν το κάνει τον γκολ και αρχίζουν και τα. Εγώ δεν είδα ότι οι άλλοι ήταν τόσο καλοί αμυντικά. Ήταν κακό στα τελειώματά του ο Πάοκ. Τι αμυντικά. Οι άλλοι ρε παιδάκι μου. Δεν είδα κάποια τρομερή άμυνα. Η άλλη ρε παιδάκι μου. Ναι. Δεν είδα κάποια τρομερή άμυνα. Ναι. Δηλαδή περισσότερο λέω ότι ήταν κακό στα τελειώματα του ο ΠΑΟΚ. Πόσα τελειώματα έκανε ο ΠΑΟΚ. 18. Πόσα έκανε ο ΠΑΟΚ. Θα κάνει κι άλλο 8 εδώ πέρα. Θα βάλει γκολ. Ήταν κακό στα τελειώματα του πολύ ο ΠΑΟΚ. Θα... Περισσότερο κακό. Ναι. Παρά ήταν καλή η άλλη αμυντικά. Πολύ ωραία. Γι' αυτό ναι. λέω. Ναι. Βλέπει ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κέντα και μπορεί. Να μείνει εκτό. Μπορεί να γίνει κέντα. Εγώ πιστεύω θα πάρει και διαιτησία ο ΠΑΟΚ. Τώρα που το πες, να ανησυχούν όλοι οι παοξίδες. Άσε οι παοξίδες να ανησυχούν. Ας φτάσουν στο κανατάλιρο εκεί τον Ιβάν, να πούμε. Στο κανατάλιρο εκεί τον Ιβάν. Άντε, μπράβο. Για να ανεβεί το. Είναι ανεβεί... ευκαιρία για τον παοξί. Ξέρεις γιατί δεν θα κάνουν τάλιρα οι παοξίδες. Θα σου πω εγώ. Άμα ήταν κανένας βουλινός, κανένας αυτός και ήταν ο παοξ δύσκολα, θα μαζευότανε, θα συσπυρωνότανε. Τώρα σου λέει η ομάδα δεν είναι δικιά μας, είναι του Προέδρου. Ο Πρόεδρος πληρώνει. Σιγά μην έχει ανάγκη ο Πρόεδρος. Δεν πάει. Έχει έναν νεοπλουτισμό ο παοξ. Και θα πάει στην καφετέρια να τη βγάλει τζάμπα. Στο λέω εγώ, τον ξέρω τον Πάοκ, τον έχω γεννήσει. Εσύ πήρες κώδικο για το παιχνίδι. Όχι, θα πάρει ο Χατζινάκος. Αυτό εννοώ, όταν λέω εσύ για τον Βασίλειο. Θα πάρει ο Χατζινάκος, θα πάμε να ζητούμε 100 άτομα. 100 άτομα με 5 ευρώ με τον Πάοκ. Τι είναι αυτό, αυτό είναι εμπορικό καλό για τον Πάοκ δηλαδή. Τι είναι αυτό εδώ. Στην άλλη καφετέρια θα πάρει άλλο ένα τάλιρο. Έτσι θα γίνει. Πόσε καφετέρειες, πόσο, δεν έχει. Πόσε καφετέρειες. 10.000 καφετέρειες. 10.000 καφετέρειες όλη την Ελλάδα. Ωραία. Ναι. Να, 10 και άλλοι 10.000 παοξίδες στο εξωτερικό και άλλοι 5 από την επαρχία. Μόνο 10 στο εξωτερικό. Πόσο θα πάρουν, πόσο κάνουμε, 12.000. Μιλιούνια λένε. Πόσο κάνανε, ρε. Μιλιούνια. Τι 12 έχει κάτι. 12.000 τα μιλιούνια. Τόσες χιλιάδες παοξίδες. 12.000 τα μιλιούνια. Ρώτηση κάνω. Ρώτηση κάνει. Βέβαια. Τα φωνάζουν όμως. Τα εκατομμύρια, τα εκατοπούντα. Κατάλαβες ότι. Έχουνε... Εσύ κατάλαβε γιατί λέω και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και όλους ότι αφήστε πόσοι δηλώνουν ότι είναι μια ομάδα, αλλά ποιο είναι το πραγματικό αγροτικό κοινό, εκεί μετράει. Μπράβο. Σωστό. Αυτό είναι το. Δεν είναι μετρήσιμο. 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Πού τι. Μετράει στη θεαματικότητα, Γρηγόρη, και όταν έχει θεαματικότητα μπορεί να του πει. Και όταν είναι σε ελεύθερο κανάλι, ξέρεις τι ωραία που είναι. Εντάξει. Γι' αυτό είπα ο ΠΑΟΚ, ναι. Αν πήγαινε στο Open έναντι ενός ευρώ, εφόσον υπάρχει, αν υπάρχει λογιστικό. Ούτε το δυνατό ευρώ. Να μην το δίνανε ποτέ. Θα κέρδιζε πολλά έμεσα ωφέλη. Τέλος πάντων. Καλύ... Θα έπαιρνε και άλλες ομάδες. Και διαφημίσεις θα έπαιρνε. Και διαφημίσεις θα έπαιρνε. Θα ανέβαινε και η τηλεθέαση. Έτσι. Θα είχε πολλαπλά ωφέλη. Σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω σε καμία των περιπτώσεων. Που λες τώρα. Αυτό μας έλεγε. Τολμήσω να διαφωνήσεις κιόλας. Αυτό το μπουλζάκι πόσα χρόνια το έχεις. Αλήθεια θα μου πεις. Αυτό. Μια δεκαετία. Τι δεκαετία παραπάνω. Αυτός ο κροκόδηλος, άμα ήταν αληθινός, θα είχε ψοφίσει 10 φορές εκεί πέρα. Γιατί ρε φίλε. Τι κροκόδηλο. Πώς λέει. Λακώστη αυτό. Άμα ήταν, στον κόλο, τι αν ήταν αληθινό, γιατί δεν βγαίνουν πια λακώστα. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Κατέβηκαν. Δεν υπάρχουν. Βλέπεις κανένα κροκόδιλο.
Όχι σοβαρά, δεν υπάρχει. Εκεί βλέπει κανένα κροκόδηλο. Δεν νομίζω, ρε. Λοιπόν, αυτό το μπλουζάκι, αν ήταν ο κροκόδηλο ζωντανό, θα είχε ψοφίσει. Σαν το σύμφυση. Στον Αμαζόνε θα είχε ψοφίσει δύο φορέ. Εξεδωριάζει. Όχι, μια χαρά, δεν εξεδωριάζει. Αυτό είναι το χρώμα τη. Τι να δω τον Αμαζόνιο. Μία άστο εκεί γίνεται η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κανένα. Μετά από τα παγόβουνα τα οποία λιώνουν. Φταίω εγώ γι' αυτό. Όλοι φταίμε. Φταίω εγώ. Για την κλιματική αλλαγή. Φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν φταίει ο Θεός. Όλοι φταίνουν οι άνθρωποι. Όλοι φταίνουν. Και εμείς φταίνουν. Θα γίνει καμία καταστροφή και θα το ερμηνεύσετε εσείς οι θεοσεβούμενοι σαν θεομηνία, να πούμε. Τα ίδια. Δεν υπάρχει θεομηνία. Να, μπράβο. Η έκφραση είναι έτσι. Α, ναι. Ότι ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο και είναι λάθος έκφραση. Διαλύσατε τη γη. Εσείς θεομηνία μετά. Α, σε σώσει ο Άγιος Ραφαήλ. Τι σε σώσει. Έλα, πάνε στα άλλα θύματα. Τώρα θα με αναγκάζει να ρωτήσω κάτι, δηλαδή γιατί πραγματικά. Πρώτα με, και δεν είναι. Είναι κακό. Γιατί παίρνει τα μούτρα. Δηλαδή, ήταν ένα ζευγάρι Ρώσων. Πού ήταν ένα ζευγάρι Ρώσων. 10 Ιουλίου που έγινε η καταστροφή στη Χαλκιδική. Ναι. Η μαμά με την κόρη ήταν στη μια μεριά του δρόμου, ο μπαμπάς με το γιο ήταν στην άλλη μεριά. Παιδάκια. Ναι. Και πήγε το εδώ και πλάκο στο. Με το... Αυτό πώς το χαρακτηρίζει, για πες μου. Τι. Αυτό πώς το χαρακτηρίζει. Τι πώς το χαρακτηρίζει. Θεομηνία είναι. Όχι ρε, έκανε αμαρτία η μαμά, ας πούμε. Όχι ρε φίλε. Τι ήταν. Είναι μια απίστευτη συγκυρία την οποία δεν τη χωράει ανθρώπινο. Και τι να κάνουμε, εντάξει, τι έγινε. Και τι να πάει εκεί και όχι αλλού. Τι να κάνουμε, ρώτα τον Άγιο Ραφαήλ, τι να σου πω. Δεν ρωτάω ρε φίλε. Ο άνθρωπος έχει την τάση όταν δεν μπορεί να ερμηνεύσει κάτι ή να το μηδενίζει ή να το παραπέμπει στο Θεό. Ο άνθρωπος είναι τέτοιο λαμόγιο που το Θεό το χρησιμοποιεί προς όφελός του. Στη δύσκολη στιγμή. Δηλαδή, μόνο στα δύσκολα. Όταν η τσέπη είναι γεμάτη, είναι καλό ο ίδιο. Όταν είναι άδεια. Θεούλη. Θεέ μου βοήθαμε. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που και πες στη Λατινοπούλου να αφήσει τις αγαθοεργίες και τα αυτά. Βρήκε λέει ένα 65 χρονών αρτιμέλητο και δεν τον έδινε λέει κανείς σημασία. Και πήγε η Λατινοπούλου και τον είπε: σε παρακαλώ να σου δώσω κανένα φράγκο να φας. Τρία μαγαζιά λέει είχε αυτό. Δικαιώματα θα κάνει. Άδεια παιδάρε. Το τι κάνει. Βράδυ, βέβαια. Με τον Πασοξή τώρα μας κάνει τώρα αυτή, το φιλάνθρωπο Νοτοπούλου να πούμε. Νοτοπούλου, όχι. Λατινοπούλου να πούμε. Άστιγο πέλα, νομικός είναι. Τι είναι? Νομικός. Μυαλό κουκούτσι δεν έχει, μη νομικός είναι. Βρήκε τον. Εγώ αύριο 65 άρια, με πει ξέρεις αγόρι μου. Αυτό που το μάθες εσύ. Τι σε νοιάζεσαι, να το μάθα. Α, πάρε την τηλέφωνο να σε πει. Άλλη δουλειά δεν έχω. Και πώς, παίρνω τηλέφωνο. Ευκαιρία είναι να την πει. Ευκαιρία. Δηλαδή, γεια σου, αυτός ο Φαλακρός θα με κατηγορήσει κιόλας, είπε κάτι κακό για σένα. Και... Δεν κάνω τίποτα άλλο. Ναι. Όταν βγαίνω έξω, εσένα κατηγορώ. Εντάξει, ρε παιδί μου, ευκαιρία. Δεν έχω τι ασχοληθώ. Πάει ο άλλος 67 χρονών, παιδί του Πολυτεχνείου, είχε τρία μαγαζιά, τα έβαγε στα χαρτιά και στις γκόμενες και τώρα δεν έχει να φάει και πρόκειται. Αυτό δεν θα το κλάψει. Αυτό σε λέω! Υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι δεν έχουν και είναι πολλοί. Ναι, αυτό ναι. Οι οποίοι αξίζουν και ουσιαστική συμπαράσταση των υπολείπων. Έχεις εσύ συμπαρασταθεί σιγά. Γιατί κανένα φτωχό φίλο δεν έχει. Αν το πω, φίλε, δεν είναι σαν να κάνω φτωχό φίλο. Αν το πω. Φτωχό φίλο έχει. Ή δεν έχω κάνει τίποτα, ή αν έκανα και το πω, είναι σαν να μην έκανα. Τέλειος. Και τα δύο το ίδιο. Οι εκκλησίες που κάνουν έρανο, γιατί τα λένε. Με τα λεφτά των άλλων. Δεν τα λένε. Πώς δεν τα λένε. Άλλοι τα λένε. Ποιος. Εγώ έκανα το λάθος κάποια στιγμή. Ναι. Εντάξει, σε αυτόν που το παίζει φίλο μας και τηλεφωνεί μόνο σε σένα και είπα για ένα πολύ μεγάλο όνομα ποδοσφαιριστή ότι πήγε στο Θεαγένιο. Και πήρε και μέγρα δεν ήθελε να το μάθει. Ο ίδιος δεν ήθελε ο παίκτη να το μάθει. Εντάξει, όταν τελείωσε την καριέρα του. Και λέω συγγνώμη. Βέβαια, είσαι χοντράνθρωπος. Αυτά είναι λεπτά πράγματα. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση ανθρώπινη και επειδή δεν ήθελε να μαδευτεί, γι' αυτό όλα θα το πω μπράβο του. Ναι. Μπράβο του. Ναι. Και δεν πήγε στα φόρτα του να δείξει και την ανθρώπινη πλευρά είσαι του. Είσαι χοντράνθρωπος. Αυτό είναι χοντράδα. Αφού δεν θέλει ο άλλος. Δεν το γνώριζα πρώτον. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς δεν το έδειξε και δεν φώναξε και τους φωτογράφους και τις κάμερες από πίσω. Γι' αυτό το ανέδειξε. Άλλο λέω, καλά κι αν είσαι. Αλλά λέω εγώ το εξής. Κάνει έρανο η εκκλησία, ας πούμε, του. Δεν τα λέει, άλλοι τα λένε. Δεν τα λέει κανένα. Αυτοί οι οποίοι μαζεύουν τα λεφτά. Αυτοί οι οποίοι. Τα κέτερι, όσοι τα κάνουν τους καλούς. Όσοι το παίζουν έτσι είναι φτιάκες. Yeah. Όσοι το παίζουν έτσι είναι φτιάκες. Υπάρχουν πολλοί ιερωμένοι οι οποίοι κάνουν δουλειά. Και υπάρχουν και ιερωμένοι οι οποίοι είναι φτιάκες. Μάλιστα. Παντού υπάρχουν αυτά. Μάλιστα. Στη δημοσιογραφία δεν τα βλέπεις αυτά. Εγώ η δημοσιογραφία δεν δίδαξε την αγάπη η δημοσιογραφία. Δεν τα βλέπεις αυτά. Α. Υπάρχει δουλειά που δεν τα βλέπεις αυτά. Άλλο τη δουλειά και άλλο η αγάπη. Εντάξει, που και άλλο τι συμβαίνει και άλλο τι φαντάζεται κάποιος. Γιατί από φαντασμένους και από μυαλό μπαϊράμι αυτός ο κόσμος γεμάτος είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Πού είναι αυτός? Πήγε πάνω να ροφιανέψει κανέναν. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυγερινέ λέει ο Δημήτρης Μελαντίνης. Ο Μπουχαλάκης μπορεί να μην κάνει λέει, αλλά είναι καλύτερο χαφ από όλα τα αμυντικά χαφ που έχει ο ΠΑΟΚ. Όσο για το Μασούρα 10 γκολ το χρόνο βάζει, όχι μισό λέει.
Αυτά για να μην μπερδεύεσαι. Ο παδός του Ολυμπιακού ο τύπος. Κλόπ, ευχαριστώ για τα περαστικά σου. Δεν μπορούσα να σε μιλήσω χθες γιατί ήμουνα σε αθλία κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Χωρίς κόκκινο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από το λεκανοπέδιο του Έσχους, Νεκτάριος Ολυμπιακός. Καλώς τον. Θα ήθελα να το ακούσει και ο Γρηγόρης, αλλά δεν πειράζει. Πιο πολύ θέλω να απευθυνθώ σε σένα. Ναι. Να το ήρθε. Εδώ είναι. Ωραία. Σήμερα θέλω να αναλύσω γιατί ακούω, κατά τη δικιά μου άποψη, αντίληψη, την εκπομπή από την Αθήνα. Και θέλω πιο πολύ να την ακούσουν οι άλλοι δημοσιογράφοι του σταθμού. Ναι. Όλους τους αγαπάω, αλλά πολλές φορές τρελαίνομαι και το κλείνω και βάζω ένα άλλο σταθμό, συνήθως Sport FM, παρά να ακούσω τα άλλα παιδιά. Ναι. Και ο λόγος που το λέω είναι γιατί τους αγαπάω. Πρώτον, στην εκπομπή της Κακομήρας θα ακούσει την αλήθεια. Φυσικά με τη μόνη και καπετάνιο τον Γρηγόρη, γιατί αυτός πασάρει, δίνει τα θέματα και ξεκινάει η έσω-έξω μηχανή που λέγεται Ραπτόπουλος και αρχίζει και βομβαρδίζει. Η αλήθεια, όταν θα μιλήσει ο Κώστας, ειδικά ο Κώστας, είναι τόσο σκληρή που είναι σαν να τρως με σκεπάρνη στο κούτελο. Σκεπαρνιά που λένε. Τόσο δυνατή. Γιατί εγώ σαν Ολυμπιακός ακούω τον Ραπτόπουλο. Γιατί ούτε θα μου χρυσώσει το χάπι όπως κάνουν οι άλλοι δημοσιογράφοι. Και αυτό που θέλω να ακούσω, να ακούσω μια άποψη από έναν έμπειρο, μπορεί να με πληγώσει, αλλά θα ξέρω ότι είναι η αλήθεια, γιατί βγαίνει τουλάχιστον 6 μήνες πιο νωρίς αυτό που έχει πει, ότι είναι σωστό και είναι σωστό. Και θα θέλω να προσέξετε ότι στο τελευταίο καιρό εγώ προσωπικά βλέπω πιο πολλά τηλέφωνα Ολυμπιακών και γενικά από την Αθήνα παρά από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Ρε, ας πήγαινε καλά η Ερακλής, θα δεις τα γινότερα. Λοιπόν, το λέω ξανά, είναι σαν να χρησιμοποιήσω και την ορολογία του Ραπτόπουλου, είναι σαν να τρως την ώρα που περιμένω να ακούσω την αλήθεια, είναι σαν να τρως τριάρι στο σαγόνι από επαγγελματία. Τα ξέρεις, βλέπω. Λοιπόν, όχι, δεν τα ξέρα καθόλου, φίλε, τα έχω μάθει από σένα. Δύο μέτρα είναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία το δύο μέτρα, το έχει αναλύσει για τους δύο μέτρους και για τους κοντούς και γρήγορους. Λοιπόν, γιατί η εκπομπή είναι πολλές φορές καλύτερη από την εκπομπή 8 με 10. Γιατί ως γνωστόν ο Ραπτόπουλος έχει αδυναμία, κάθε κλαρίνο είναι κότα στην κόρη του και στη Μίνη. Ο άλλος έχει βάλει το λάδι. Από τη στιγμή που έχει βάλει λάδι, κάθε κλαρίνο και εκεί και δεν μπορεί να μολυθεί όπως ακούει, όπως είναι με τον Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη είναι σαν κόκκινο πανί, ερεθίζεται, φτιάχνεται. Εκεί λοιπόν, όταν ερεθίζεται και φτιάχνεται, θα ακούσει την αλήθεια. Με τον άλλον, επειδή είναι δεμένος και συναισθηματικά είναι άλλο δέσμο, τον ξέρει τον Ραπτόπουλο, όπως είπε, από τη στιγμή που έχει βάλει λάδι, δεν μπορεί, θέλει, αλλά παπ, κόβει ένα 20%, δεν βάζει. Πέμπτη, πια τούρμπο. Λοιπόν, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω. Μια μικρή ένσταση μόνο. Ναι. Άλλη εκπομπή, μία, άλλη. Άλλο το κόνσεπτ της μιας εκπομπής. Όχι, όχι. Άμα καθόταν αυτή η εκπομπή μία ώρα και 40 λεπτά και βομβάρδισες εσύ σωστά τον Ραπτόπουλο και ο Ραπτόπουλος σένα, θα είχε πάει άλλα 30% πάνω. Λοιπόν, από αυτό που έχει. Λοιπόν, Άρα με βγάζεις ότι είμαι λάθος. Όχι, όχι. Όχι, για ποιο λόγο. Το έχετε πει πολλές φορές. Ένας παίκτης μόνος του δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά ούτε να αποδώσει το 100%. Αν δεν το βγάλει κάποιος, δεν θα θέλει. Θέλει assist. Άστο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τίποτα άλλο. Απλά θέλω να πω για τους δημοσιογράφους που αγαπώ στον Μετρόπολης FM. Μη βάζετε το συνέστημα. Στο τέλος θα μείνετε στάσιμοι και με το συνέστημα. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα από Αθήνα. Ναι. Από το ίντερνετ λέει, σας ακούω. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να φύγει ο Καρντόσο από την ΑΕΚ. Ναι, άρα αυτοί λένε είναι θέμα προπονητή. Ο Μελισανίδης είναι μια χαρά. Αυτό λένε. Μάλιστα. Αυγερνή πήγανε 30 άτομα να την πέσουν στους παίκτες της ΑΕΚ. Πού να πάνε στο Μελισανίδη. Αυγερνή, ο Μπουκαλάκης μπορεί να μην κάνει, αλλά είναι καλύτερο. Το διάβασα. Κάθε από τα αμυντικά χάφ που έχει. Το διάβασα. Από το διάβασα στον αέρα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Α2 κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54-3-44.
για τους 6 κωδικούς για να δείτε το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Φτάνει. Α3 κενό, τι φτάνει. Πρέπει να το λέμε συνέχεια. Εντάξει, εντάξει, το κάνουμε. Τώρα, το πρόμο δικό μου. Εντάξει, πρόμο τώρα, πες το μια φορά, τελείωσε. Όσφορ θα το θέλω, εδώ, δεν κατάλαβα. Θέλω στην εκπομπή με τα. Άντε βρε τώρα, άρχισες πάλι. Καλά, ήσουν άρρωστος. Α3 κενό. Για τα εισιτήρια, πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Δεν στείλανε. Λίγα. Πάμε παρακάτω. Χθες στέλναν δεκάδες. Σήμερα με το μετά τον. Έλα, ρε, πάμε. Μετά τον Μπουλκουμέ δεν στείλανε. Έλα, Μπουλκουμέ, ναι. Βέγε, φίλε. Κάθε ένα τέταρτο παίζει ένα κροατή. Καπνίζει με την ώρα τη εκπομπή. Ορίστε. Έλα, ρε, φίλε. Έλα, ράφε, έλα, Γρηγόρη. Τι γίνεται. Καλά είσαι. Εσύ δεν είσαι καλά. Εγώ δεν είμαι καλά, δεν κοιμήθηκα χθες. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό που είδα. Τι είδες? Είδα. Ένα ΠΑΟΚ ανούσιο, μην παίζει μπάλα και ένα διαιτητή πάλι Κροάτι. Σε. Αυτοί οι άλλοι και οι Κροάτες μας έχουν καταστρέψει. Ναι, οι άλλοι σε καταστρέψαν, ναι. Παίρνει τα 30 εκατομμυριάκια του και δόξα τω Θεώ καλά περνάμε. Εμείς τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέφα και καφέ. Κατάλαβες και αυτό που λέω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ έχει να νικήσει και τη διαιτησία. Άσε μας καημένε. Δηλαδή η διαιτησία τι έκανε. Τι σε έκανε η διαιτησία χθες. Χαϊβάνι. Χθες τι με έκανε η διαιτησία. Τι σε έκανε, ναι. Καταρχήν δεν έδωσε πάνω στον Άκμπομ. Τι δεν έδωσε. Πάλι στον Άκμπομ. Δεν ακούπισε. Υπάρχει πέναλτι. Την μπάλα δεν ακούμπησε ο Άκμπομ. Τζατζάρισμα. Έλα. Όμο με όμο ήτανε. Έλα, τελείωνε. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτά εδώ τα παλιά τα παοξίδικα τα κάματα. Όμο με όμο ήταν. Άστα. Πάμε, επόμενος. Για τον Άγγλο διαιτητή στο ΠΑΟΚ Άγιαξ τα είπαμε και το Άγιαξ ΠΑΟΚ. Στο Άγιαξ ΠΑΟΚ. Χτες δεν υπάρχει πέναλ τώρα, τι να λέμε. Πάμε παρακάτω. Παραμύθια που λέμε. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή, Γρηγόρη. Έλα, φίλε. Ο Κρεμίδας ο Κώστας είπε. Γεια σου, ρε Κρεμίδα. Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, καταρχήν θα μιλήσω λίγο για την ομάδα με τον Ολυμπιακό. Κωστή μου, ξέρεις ότι τον Μάρτινς, ξέρεις τι δουλειά του κάνει ο Μπουχαλάκης. Προχθές έκανε 12 χιλιόμετρα. Και εγώ πάρα κάνω 12 χιλιόμετρα. Δεν μπάλα, μπάλα δεν μπορεί να παίξει. Όχι, είναι πάρα πολλά. Κοίταξε, κοίταξε, Κωστή μου. Βρε είναι αργός. Βρε είναι αργός. Κάνει λάθη. Τρως κόντρες από αυτόν. Ας το Μπουχαλάκι τώρα τον κάνω χαφ. Με το ζόρι. Εντάξει, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Απλώς θέλει αλλαγή ή να ξεκινάει με τον Καμαρά ή με τον Μπουχαλάκι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εκεί πιστεύω ότι θα το διορθώσει. Παραφωνία είναι στον Ολυμπιακό Μπουχαλάκι τώρα. Εντάξει, θα πάρει και δεκάρι, θα πάρει. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει αυτός από την Λισαβόνα ο... Αν δεν πάρει δεκάρι ο χοντρός, είναι για να τον κράζεται. Θα πάρει. 38 χαρτιά, 38 μαρούλια πήρε. Όχι, αν δεν πάρει παραπεί ότι βολεύτηκε. Μπράβο, έτσι ακριβώς Γρηγόρη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πάρει. Εντάξει, δεν είναι χαστός ο Βαγγέλα. Κοίταξε να δεις, για να πάρει, πρέπει και αυτές οι φυλάδες κάτω στην Αθήνα, φως, μος, πρωταθλητές. Να φωνάζουν. Αυτοί γλύφουνε τώρα. Καλά, σίγουρα τώρα το φως και ο πρωταθλητής. Άμα πήρα, θέλετε να γλύφουν οι φυλάδες, πετάξτε τη δημοσιογραφία, εγώ, τα φάνε τα πυράγκα. Πριν χρόνια από την πέρα που πέθανε ο συγχωρεμένος ο Νικολαίδης. Νικολαίδης πέθανε και ήρθαν οι Γαμπροί εκεί οι Παναθηναϊκοί. Τώρα, εντάξει, γιατί συγγνώμη, ο πρωταθλητής γράφει έτσι. Τίποτα, πιέζει κατάσταση. Έτσι, ακριβώς όπως θα λες, Κωστή μου. Εχθές τώρα για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν έπρεπε και να χάσει τώρα. Εντάξει, ούτε όπως και να κερδίσει. Το πιο αδίκαιο αποτέλεσμα ήταν το 0-0, τέλος πάντων. Για τον Πασχαλάκη η φωτογραφία στο Instagram είναι δεδομένη. Μου κάναν φάουλ. Απλά έπρεπε να αντιδράσει εκεί την ώρα. Να πέσει πάνω. Εντάξει, ναι, εντάξει τώρα, αυτό που τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή την ομάδα που άλλαξε 17 ονομασίες, η Μπρατισλάβα παλιά ήταν Ίντερ, παλιά ξέρω εγώ πώς λεγόταν. Εγώ πιστεύω ότι 3 γκολ θα τη ρίξει μέσα εδώ ο ΠΑΟΚ. Και πάμε παρακάτω τώρα για την ΑΕΚ, δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί θα στραγουρέσω τον Νικόλα από την Καστοριά. Χάλι μαύρο ήταν η ΑΕΚ. Τώρα εντάξει τώρα. Όποιος ήθελε πηδούσε τον ΑΕΚ. Λοιπόν, για τα center back της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, τα είπαμε ένα μήνα πριν. Έτσι ακριβώς. Εν καιρό καύσωνα. Πάει επόμενη γραμμή. Για να τελειώσω, δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ σήμερα. Θέλω κάτι άλλο να σας πω. Αυτή τη στιγμή το ξαδερφάκι μου Αποστόλης έγραψα Γρηγόρη ένα μήνυμα. Το είδα. Να σας πω λίγο επειδή ξέρω. Απλά σήμερα δεν είναι για να σου αδειογράφεις σήμερα. Όχι, σήμερα εντάξει, θα σας πω μια άλλη μέρα. Σήμερα ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό. Φύγε, φτάνει τόσο. Επόμενη γραμμή. Άσε, μας φτιάξει την κουβέντα εδώ. Ο Γουάρντα θα κολλούσε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ο Γουάρντα. Ο Γουάρντα δεν κολλάει πουθενά. Και μετά από αυτό που είπε ο Σαλάχ, νομίζω ότι τελειώσαμε. Εντάξει, άκουσε τι πως. Εντάξει, από το ξύλο θέλει να κάνει. Εντάξει. Παρακαλώ. Λέγε. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, κοίταξε λίγο να μιλήσουμε λίγο με νούμερα.
για αυτό το εγχείρημα του ΠΑΟΚ με το ΠΑΟΚ TV. Ο ΠΑΟΚ για να πάρει τα λεφτά στο τέλος της χρονιάς που ζήτησε από την ΕΡΤ. Θέλει στα 10 μικρά μάτς που θα δώσει μέσα στην Τούμπα 25.000 συνδέσεις από 5 ευρώ και στα 8 ντέρμπι που θα δώσει στην Τούμπα μαζί με τα play-off 70.000 συνδέσεις από 10 ευρώ. Λάθος το... κάνεις φίλε. Γιατί? Πόσο κοστίζει η παραγωγή ενός αγώνα, ξέρεις? Περίμενε, 6.850 βγαίνουν τα έσοδα, συν τις διαφημίσεις θα έχει το κανάλι. Το κανάλι θα βάλει διαφημίσεις, δεν είναι, δεν μένει. Ωραία φίλε, ένα-ένα. Ναι. Πόσο κοστίζει η παραγωγή, 9 κάμερες πρέπει να μπουν. Λοιπόν, πόσο θα κοστίζει η παραγωγή, ρε, εσύ, πόσο νομίζεις ότι κοστίζει? Εγώ σου λέω πόσο είναι τα καθαρά. Μα δεν κατάλαβες. Το καθαρό βλέπουμε. Είναι το καθαρό και πού, γιατί τα 7 εκατομμύρια ξέρεις θα τα καθαρά, δεν είχε φορεία, δεν θα είχε φορεία. Θα μέναν τα 4. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα νούμερα που σου είπε, 25.000 συνδέσεις στα 10 μικρά ματ στην Τούμπα και στα 8 μεγάλα ματ, 70.000 συνδέσεις με 10 ευρώ, βγαίνει 6.850. Κάτω με χαρτίκε μολύβι. Αν τα βγάλουν, μπράβο. Και πιο λίγα να πάρει ο ΠΑΟΚ, το 90% να πάρει και το 80% από αυτά που ζούσε από την ΕΡΤ. Λοιπόν, κλείσε, να σου πω κάτι για τον ΠΑΟΚ και την ΕΡΤ. Το πήρε το μήνυμα από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαββίδης. Το πήρε το μήνυμα. Και καλησπέρα στους νεοδημοκράτες παοξίδες, τους φιλελεύθερους. Σας τα έλεγε ο τρελός. Το ξεχνάω πάντα. Ο Νικόλας. Όχι, ρε, ποιος Νικόλας. Ο Νικόλας είναι φυσιολογικός. Αυτός ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Του παοξής. Δεν βοηθάς, ρε κόκκινε. Ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης, δεν βοηθάς. Πάμε επόμενη γραμμή. Τώρα ναι. Δεν σε βοήθησα. Μετά από ένα τέταρτο. Έλα, φίλε. Ο Ζουράρης, ναι, ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης. Τα 30. Και ωραία τα έλεγε. Τα 30 δευτερόλεπτα το έκανε ένα. ΣΥΡΙΖΑ θα λέτε και θα κλαίτε. Τερατολόγος. Έτσι. ΣΥΡΙΖΑ θα λέτε και θα κλαίτε. Και κάτι άλλο. Πού είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ σήμερα, πού βρίσκεται? Αυτό είναι αλήθεια. Πού είναι, το θάψατε? Το γήπεδο. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πού είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ? Στις πρέσπες είναι, πού είναι? Ναι. Θα βγει το γήπεδο, το project του γήπεδου θα αποκλειστούμε. Πού το γήπεδο, το Καρτατζόγλι θα πηγαίνατε? Πού είναι? Λοιπόν, μίλησε ο Αλέξανδρος. Ναι. Views. Αλέξανδρος Κιμποκό, 67.000. Ο Αλέξανδρος Κιμπόκος σε δύο μέρες πήραν 110.000. Εγώ ήμουν σε 67. 110. Άκου τώρα τι επικοινωνιακό λάθος έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Οι 12.000 αυτή τη στιγμή. Πόσο λες θα φτάσει? Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Το πολύ να φτάσει 25. 25 θα φτάσει. Άκου τώρα, εχθές έκανε 10. Μετά την χθεσινή τη χλαπάτσα, 2 κάναμε. Ε? Τι θες να κάνουμε? Φαντάσου να φάμε κανένα φλόκο. Με λαμίες θα κάνει 3.000 και 4.000. Αυτό τι σημαίνει τώρα, 25.000 να κάνει. Αυτά είναι μεσοβέζικα πράγματα. Μαζί με τον κόσμο μέσα από τα Σιντούπα, 50. Φίλε, αν δεν μου τα βάλουν κάτω, με χαρτί... Γρηγόρη, κάτσε λίγο να σου πω, λίγο συγνώ, να... όχι, θα σου πω και... Να αν δεν μου σκεπτικό πούν... μου λίγο, που θέλω να καταλήξω. Το ακούω, μια μικρή παρένθεση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν το κάνω και να σε διακόψω. Αν δεν μου πούν με χαρτί και με μολύβι, ποια είναι τα έξοδα και τι μένει, δεν μπορώ να, δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω τα 25-30 ή 40. Ελά, ρε κόκκινε, αυτά είναι καλές εγγραφές. Τσιτ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 σι
Εμφανίζει έχει... δυναμική. Αυτά να λέτε. Άκου όμως τώρα, η δυναμική του ΠΑΟΚ τι φάνηκε τώρα ως τώρα. Αυτό συμφωνώ με αυτό που είπες εσείς στην αρχή. Ξέρεις τι δείχνει. 25.000 θα είναι στην Τούμπα με τον Πανετολικό και 25.000 συνδέσεις. 50.000 θα βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Βάλε και τις οικογένειες. Πόσο είμαστε δηλαδή, 100.000. Η δυναμική μας και θα πούνε οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, οι Αριανοί, αυτοί οι στερέ, τελικά. Ναι. Ποιος το είπε αυτό το κάνει ο πρόεδρος, να πούμε, για τα ταλιράκια, και όχι τα άλλη, 4,99 ρε. Τι είμαστε ρε, σε Ριβιέτα στο Μαρινόπουλο ρε, 4,99. Κόψτον! Μη διαφημίζετε κανένα τζάμπα. Έλα φίλε. Έλα ρε Φεμπάουκλη. Ναι ρε. Σωστά. Σωστά. Θέλω να τα ακούω. Λοιπόν, ρε Μπούζο, τι θα γίνει με σένα, τώρα κλαις, ε! Τώρα κλαις, Μπούζο. Θυμάσαι που έσφαζες να πούμε Άρη, Ηρακλή και Εστία. Ε! Τώρα κλαις, Μπούζο. Θα πούμε στον Ηρακλή, θα πάμε στον Ηρακλή, τα μέδια σέρνονται στο πάτωμα, ρε! Και ακόμα να πεις για Ηρακλή, Μπούζο. Αλλά ξέρεις πόσο γουστάρω που κλαις. Πολύ γουστάρο που κλαις ρε Μπούζο ρε, πολύ γουστάρο ρε. Στον κόλπο πανηγύρισες θες ρε. Εσύ και ο Ραπτόπουλος ρίξατε τον Ηρακλή και τώρα κάνετε τρισάγιο. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω και γι' αυτό να πω με το Λουστρίνη. Λουστρίνη, τον Ιβάν. Αυτό το κοντό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κοντέ, μην τσατίσεις πολύ το Μαρινάκι, γιατί θα σε φάει με τη φόρμα και με το Λουστρίνη μαζί.
Κώστα, αυτό που σου έγραψε. Μονάχο Πάοξι. Στον κόλ πανηγύρισες, αλήθεια. Αλλά. Το γύρο του τραγούδι έκανε. Πού στο γουστάρο, ρε. Αφού είναι μικρή ομάδα, ρε. Φάουλ επιθετικό ήταν, ρε. Άκου το Γλίφτη, τι λέει. Άκου τώρα τι λέει, ρε. Αυτό που λέει. Ο Γλίφτη. Ο Πασκαλάκης μας έστειλε στο Instagram καλέ με κάναν φάουλ. Αυτό δείχνει. Κοίταξε, αυτά τα κλάματα δεν τα μπορώ. Αυτό τους βαρέθηκε αυτή τη Μάρθα Βούτση της Βορείου Ελλάδας. Τους βαρέθηκα, ρε. Αυτή είναι μικρή ομάδα, ρε. Κλαίνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι έτσι είναι. Τα μέτια σέρνονται στο πάτωμα. Φτάνει, ρε, με τον ΠΑΟΚ, ρε. Φτάνει, ρε. Μας πρίξατε, ρε. Λοιπόν, να πω και κάτι για την ομάδα μου. Θέλω να πω σε εκείνους εκεί που κάνουν τους παράγοντες εκεί. Που άμα τους γυρίσεις θα πες καμιά μαστίχα. Λοιπόν, κλείστε το μαγαζί να ησυχάσουμε, ρε. Λύκη. Τσαμπατζίδες του Ηρακλή, ρε. Που άμα υπήρχε κανονικός ηρακλής, ούτε από το Καζαντζόγλι θα περνούσατε, ρε. Και εσείς και όλοι εκεί πέρα. Και όσο για το Καράγλου. Άρε Καράγλου. Άρε βλάχο Ηρακλειδέα. Όχι χαρακτηρισμού. Άστο να ρε, δεν μας κάνει τίποτα καλά. Όχι χαρακτηρισμού. Τι φοβάσαι, επειδή πολιτικός, ε. Μόλι πήγε για πολιτικό, τον κλείνει. Ο Ιχολίτου τον έκοψε. Γιατί τον έκοψε. Τον είπε. Βλάχο Ηρακλειδέα τον είπε. Σιγά, τι τον είπε. Δεν, χαρακτηρισμό. Δεν, σιγά, ρε. Εμένα αυτός ο ΠΑΟΚ μου αρέσει. Σιγά. Ρεαλιστικά θα παλέψει για το πρωτάθλημα και γιατί όχι να το ξαναπάρει και στην Ευρώπη πιστεύω θα μπει στους ομίλους και μακάρι να περάσει 32. Ρεαλιστικά αυτά μπορεί η ομάδα, μακάρι να γίνει και κανένα θαύμα να δούμε το κάτι παραπάνω είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Τι παραπάνω να δεις στην Ελλάδα, ρε. Τι να δεις παραπάνω. Μόνο τάξη. Λιγότερα μπορεί να πάρει. Στην Ευρώπη, ναι, οκ. Okay. Αλλά στην Ελλάδα δεν μπορείς. Μόνο λιγότερα μπορεί να πάρεις. Παρακαλώ. Έλα. Έλα, καλησπέρα τα μορφόπεδα. Για να ακούσω. Εσύ, αυτός ο Αντωνιάρης τι είναι, ρε, παιδιά. Τι έγινε. Όποτε θυμάται, όποτε κάνει πάω που βγαίνει και μιλάει. Δεν πειράζει για φέτος από Γερμανία. Πού να ξέρουμε, ρε, φίλοι, τι είμαστε εμείς. Άσε μην πάρει το ταξιδιωτικό γραφείο. Τι παραμύθια λέει ο τύπος. Τι παραμύθια λέει. Πλάκα με κάνει. Οι Μανταμίτσες της Βόρειας Ελλάδας και οι Μάρθες Βούρσες και είδε καμιά φρακά αγώνα ζωντανά. Ικανοποιήθηκε ρε φίλε που έχασες. Ικανοποιήθηκε ρε κόκκινε. Δεν με ενδιαφέρει. Ο παδός είναι δικαίωμα του δεν ικανοποιηθεί. Όχι δε. Εντάξει. Εσύ άμα έχανε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός από την Κράσνονταρ, δεν αγελούσες. Αλήθεια. Κάτσε, ο Ολυμπιακός δεν τελείωσε ακόμα. Μη χαίρεστε. Τι, μη χαίρεστε. Θα φάει πέντε. Άσερε. Μη χαίρεστε κόκκινε. Θα φάει πέντε. Εφτά έφαγε από την Γιουβέντους. Εφτά. Και στην εφτά γκολ. Άλλο Γιουβέντους και άλλο Κράσνονταρ. Τι λες, δε, εντάξει. Και η Γιουβέντους έχεις πέσει από τον Άγιεξ. Τι έγινε. Α, ο Άγιεξ, άλλο Γιουβέντους. Βρε απίθανε άνθρωπε. Δεν έχει φάει γκολ ακόμα. Απίθανο είσαι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φάει ακόμα γκολ και θα φάει πέντε. Και τι έγινε που έφερε γκολ. Οκ. Όλα είναι εντάξει. Τα έκανε εσύ σταθερά. Ας πάρει κάνω τον Παντελίδη να του δείξει τον τρόπο να του πάει το μάτι. Κοίταξε κόκκινε. Εγώ έχασα χθες. Εντάξει, έχασα πως έχασα. Έπαιξα παλίτσα καλή λίγο. Εντάξει, όχι αμάν γαμάν. Όχι όπως με τον Άγιαξ. Εδώ εγώ αυτή θα την απαιτήσω, θα περάσω. Μετά όλα αυτά εδώ να μην τα χαρακτηρίσω. Δεν θα πάρω το τηλέφωνο για ένα μήνα μετά. Και θα τώρα πέρασε πάντα τα πάλευτα. Και τι αυτός, τι πρόβλημα έχει με τον Μαρενάκη, ρε, τι είναι ορτινάζε τον Μαρενάκη ο Αντωνιάδης. Πρέπει να μας πει ο ίδιος, να είσαι καλά. Είναι ψιγοντάρι το Μαρενάκη. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ξέρω εγώ γιατί μη χώνεσαι το Μαρενάκη Κοντέ. Τι να έχασε ο Μαρενάκης που θα σου αφήνει, ρε. Ξέρεις τι σημαίνει να είσαι μέσα στη Δούμα. Ξέρεις τι είναι η Δούμα, στη Ρωσία. Μεγιστάνας. Μπράβο. Να είσαι καλά. Για τους ανόητους που νομίζουν ότι πάνε να χύσει την Παρτισλάβα, ότι δεν θα δώσει μετάλληλο για να δούμε τον ΠΑΟΚ, κάνουν λάθος. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Πόσα τάλληλα δώσανε, ναι. Έτσι λέει ο φίλος. Πόσα δώσανε, μωρέ, Παρασκευή είναι. Πόσα δώσανε, ρε. Δεν απαντάς. Όταν έχω επίσημη απάντηση, απαντάς. Επίσημη θέλεις. Ραπτόπουλο, πιστεύω ότι σε περίπτωση αποκλεισμού την ευθύνη την έχει η διοίκηση και μετά οι άλλοι. Δεν πας Ευρώπη με αυτούς εδώ. Κοίταξε. Συμφωνώ. Κοίταξε. Το αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τη Σλάβια είναι θέμα καθαρά προπονητή. Α,
Άιτε τώρα. Άιτε τώρα που θέλει ο ΠΑΟΚ τώρα ευθύνη ο πρόεδρος, ας πούμε, γιατί δεν περάσει αυτός εδώ ο παρανοϊκός ο προπονητής που νομίζει ότι είναι η Μπαρτσελόνα η ομάδα και άλλες είναι του πεταματού. Τον έφαγε. Ναι. Θα παίξω 4-4-2. Πού παίζεται στη γη το 4-4-2. Ποιος το παίζει, ποια ομάδα το παίζει και με ποιο τρόπο το παίζει. Θα παίξει εσύ 4-4-2, αλλά ο ένας ναι. ο φορ θα είναι και χαφ και το δεκάρι σου θα είναι εξτρέμ. Άντε φύγει από εδώ πέρα, ρε. Πάμε, έλα. Ναι, γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Τι κάνετε, ε? Μια χαρά εσείς. Κύριε Ραπτόπουλε, με τα ψέματα δεν μπαίνει κανένας πρωτάθλημα. Όπως λέγανε οι Ολυμπιακοί ότι μας κυνηγάει ο Τσίπρας 2 χρόνια. Ναι, μωρέ, κυνηγάει ο Τσίπρας τον Ολυμπιακό. Αλήθεια, λέει ο φίλος. Έτσι. Ναι. Αρχίσαν κάποιοι παδάρχες που κάνουν εκπομπές σε κάποια ραδιόφωνα, ξέρεις τι λέγανε, τι λένε. Θα μας κυνηγήσει ο Μητσοτάκης. Ναι, μια δημοκρατία. Δηλαδή ακόμα δεν κυβέρνησε, λέει θα μας κυνηγήσει. Ναι. Που το ξέρουν, βάλε. Βέβαια, το άλλο είναι εδώ. Βάλα καμιά γυάλα, ας πούμε. Ας πούν ό,τι θέλουν οι οπαδάρχες. Ό,τι θέλουν οι οπαδάρχες. Αν δεν κάνεις μεταγραφές, πού είναι ο Αλτάμαρη, κύριε Γιωργάκη Σαββίδη, ο Ματέο Γκαρσία, πού είναι αυτοί οι παίκτες, πού είναι αυτοί. Με τέτοιους παίκτες πηγαίνεις και περνάς στην Ευρώπη, όχι με το Λάμπρου το φωτομοντέλο και τον αυτοάνθρωπο. Ο Λάμπρου δεν παίζει, συγγνώμη. Ναι, φυσικά δεν θα παίξει, τι να παίξει. Και πας με τα δοκιμασμένα με τους περσινούς. Βαφτίζουμε το κρέας ψάρι τον Έλκα του Ρίου Χτάρι που στο 20 λεπτό πονάει. Δεν μπορεί να τρέξει. Χτες το είδατε το μάτς. Δεν μπορούσε να πιάσει ούτε ένα μπέκτη. Μια ώρα γι' αυτό μιλήσαμε, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να πιάσει ούτε ένα μπέκτη. Τον έβλεπε που του έπιανε με τα χέρια. Πρώτη φορά το έχω δει. Για 60 λεπτά καλά έπαιξε. Ναι. Μετά όμως. Μετά με τα χέρια έπαιξε. Αλλά ότι παίζει με τα χέρια δεν φταίει αυτό. Φταίει αυτό που τον έβαλε χαφ. Που δεν έχει πνευμόνιο άλλο σε καντούρι. Και που δεν τον έκανε αλλαγή όταν είδε ότι κρέμασε. Αυτό θέλει άνωθεν που δεν παίρνουμε παίκτη. Απάντα κόκκινε. Και τι είμαι εγώ, διοίκηση του ΠΑΟΚ και δικηγόρο του Φερέιρα. Φοβάται να το πει. Φοβάται να το πει. Ρε φίλε, εγώ δεν λέω ότι πρώτο που έχει την ευθύνη είναι ο Σαββίδης. Πλάκα μου κάνει. Περίμενε, περίμενε λίγο. Μη. Λέω ότι ο πρώτο που έχει την ευθύνη για τον ΠΑΟΚ είναι ο Σαββίδης. Τι άλλο πρέπει να πω δηλαδή. Πλάκα μου κάνετε. Δεν έκανε μεταγραφή. Η κότα δίπλα μου δεν τολμάει να το πει. Βέβαια. Με συμπαθεί ιδιαίτερα. Απάντα λίγο. Η οικογένεια εγώ δεν είπα. Ούτε γλύπτησε, είπα. Αλλά μην χρεώνει πράγματα που δεν ισχύουν. Κοίταξε, αυτό το υλικό δεν παίζεται έτσι μπάλα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή, μην μου χρεώνει πράγματα όμως. Με αυτό το υλικό δεν χρειάζεται πρόεδρο για να περάσει τη Σλάβια. Ξέρω κύριε Ραπτόπουλε ότι ο Σάβα Κέντζογλου πήρε σβηστά το 0. Το 0-0 ο κύριο Κέντζογλου από την. Σβηστά το πήρε ο αγαπητικός. Και έχει καλύτερη εικόνα από ελ, από ότι ο ΠΑΟΚ με στην Τούμπα με τον Άγιο. Δεν ξέρω, έτσι και. Παίξαν 20 λεπτά μεγάλη μπάλα. Έτσι και τα 60 λεπτά τα άλλα τι κάνατε. Κάτσε, έτσι και προκριθεί ο Αποέλ, θα πρέπει να τρέξουμε να κρυφτούμε. 3-0 θα χάσει, φίλε. Άστο. Λέω. Δεν γίνεται, φίλε, άστο. Και γιατί δεν έχασε στην Κύπρο, δηλαδή. Γιατί ήταν πολύ διαβασμένος ο Αποέλ και ήταν πολύ υπερόπτους ο Άγιαξ. Δεν μπορεί να ξαναγίνει. Μια φορά γίνονται αυτά. Δεν είναι τόσο ηλίθιος ο προπονητής του. Γνώμη μου. Γνώμη μου. Εντάξει, μπορεί να εκτεθώ. Εγώ πάντως βλέπω ότι με αυτό που είδα με την Κράσνοντα εκεί, είδα ό,τι αυτονόν το μάτς. Σκούρα τα πράγματα για το πρωτάθλημα. Καθαρά πράγματα. Αν δεν πάρουμε μεταγραφές. Να τους προτείνουμε και παίκτες στη διοίκηση, γιατί δεν ξέρουν. Ελεύθερος έχει μείνει ο Εντόι, εκείνο το θηρίο, που πριν 2 χρόνια εκείνη η προπονητάρα ο Στανόκεβης τον απέρριψε, λέει. Δεν του έκανε, ας πούμε. Θα μου πεις 33 χρονών είναι. Ναι. Από το Μαουρίτσιο καλύτερος θα είναι σίγουρα. Οποιουσδήποτε και από τον Γκατουρί. Περιμένουμε, Μανούλα μου, τους τραυματίες. Μανούλα μου, πάρτε και τον Αμπτουλάχ Τουρέ της Νάντ, δώστε 10 εκατομμύρια. Όλα τα λεφτά που θα πάρετε, αν περάσουμε από το. Europa League, να αφού υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play με το. Α, πώς θα αρχίσει τώρα. Εγώ στάπα πριν 2 μήνες. Θα αρχίσει το παραμύθι με το financial fair play. Τάπα! Εγώ δεν είμαι δίκαιο. Τάπα! Αν υπάρχει. Αρχίσει το παραμύθι τώρα. Αν υπάρχει. Τώρα με το financial fair play. Θα αρχίσει το παραμύθι. Μπορώ να μιλήσω. Μπορεί να εμφανίσει. Μπορώ να ολοκληρώσω την άποψή μου. Άκου. 500. Μπορώ να ολοκληρώσω την άποψή μου. Αν έχουν πρόβλημα όντω με το Open. Με το Open. Με 5-6 εκατομμύρια. Πώς θα πάρει ρε κόκκινε, στο Θεό που πιστεύεις, ρε κόκκινε. Δεν έχεις το λογιστή, ρε. Είπα, δεν έχουν το λογιστή το δικό σου, ρε, που κάνει 2 λάθη στη σελίδα, ρε.
Τι κεφάλας είσαι, ρε. Μπορεί να εμφανίσεις 500.000 χρήστες από τη Ρωσία που πληρώνουν 10 ευρώ και το μια χαρά το κάνεις στο Financial Fair Play. Ας τα αφήσεις. Πλάκα μας κάνει. Να σε καλά, φίλε. Καλά σε λέει, ρε. Να σε καλά. Λοιπόν, η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί μπορεί να κάνεις οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου, αρκεί να έχει μπροστά σου την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Να τηλεφωνήσεις στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και να σου δώσεις την οριστική διαγραφή γρήγορα, αξιόπιστα, μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Πάντως, οι αδερφοί Κωνσταντινίδη και ο Πελτκανίτσας δεν πάνε να έχει φύγει όλη η πόλη στο εξωτερικό. Είναι μόνιμα πελάτες και χορηγοί της εκπομπής και πρέπει να τους κάνουμε μια μνήμα και τους Κωνσταντινίδες και τον Πελτκανίτσα. Αυτούς τους δυο. Και άλλοι καλοί είναι, τους αγαπάμε, αλλά αυτοί οι δυο ήταν πιστότατοι. Ακόμα και σε καύσωνες και τα λοιπά που δεν ακουγόταν το ραδιόφωνο. Δεν ακουγόταν. Δεν ήταν ραδιοφωνικές ημέρες. Ο Στέλιος κλειστός τώρα που μιλάμε. Πώς? Ο Στέλιος κλειστός είναι. Πάει διακοπές. Και πάει δεν λέει μια εβδομάδα κόψη διαφήμιση. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Αλφα Μη 3 κενό για τα εισιτήρια. Μένουν 10 λεπτά. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344 και για τις συνδρομές για το ΠΑΟΚ TV Αλφα Μη 2 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. 10 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την ανακοίνωση των τυχερών. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είπαμε για διαγωνισμό Αλφα Μη 2 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344 για τις συνδρομές για το ΠΑΟΚ TV. Αλφα Μη 3 κενό για τα 15 εισιτήρια. Αποστολή στο 54-344 για την κλήρωση η οποία θα γίνει στις παρατέταρτο. Και να δώσω είδηση επί του πιεστηρίου, ο Άρης υπέγραψε τηλεοπτικό συμβόλαιο με την Νόβα. Φεύγει από την ΕΡΤ. Πάμε στον κόσμο. Ορίστε. Λοιπόν, καταρχήν δεν μ' άφησε να μιλήσω ο Αρτόπουλος. Αφού είναι φελός. Περίμενα λίγο, έφυγε από την ΕΡΤ ο Άρης. Ξέρω, ρε, εντάξει. Αρτόπουλε. Καλό αυτά για τα μαγαζιά. Το που λέει, ναι. Αν είμαστε εμείς μαγαζί, πες ότι είναι ο Βασιλάκης, ο Καΐλας, που θα γίνουν ποτέ άντρες. Δεν ξέρω πόσο. Με τα ίδια λεφτά, τι είπες αγόρι μου. Με τα ίδια λεφτά σου λέω, ρε. Μ' ακούς Κωστήρα, το που λέει. Σ' ακούω αγόρι. Επειδή μας λένε Μάρθα Βούρτια, μας παοξίδες, αυτή είναι Βασίλης Καΐλας. Και δεν θα γίνουν ποτέ άντρες. Βασίλης Καΐλας ποιος είναι, Ολυμπιακός. Όχι, αυτοί που μας λένε Μάρθα Βούρτσι. Δεν είσαι Μάρθα Βούρτσι. Μάρθα Βούρτσι. Εδώ κάνατε τον Πασχαλάκη Μάρθα Βούρτσι να βάλει φωτογραφία με την τάπα που πάει ο άλλος. Άρχισε να περάσει πάνω. Ουσιαστικά ο Πασχαλάκης λέει εδώ στους Παοξίδες. Σου κάνω μια ερώτηση. Πείτε ρε, κλάψτε και για μένα ρε. Εδώ έγινε φάουλ σε μένα ρε. Στη φάση του γκολ. Πού να πάρετε χαμπάρι. Την έννοια της ανάρτησης στο Instagram του κύριου Πασχαλάκη ρε κορόιδα. Την πρόξω πάω από τον Άγιαξ. Αφού γιατί 20 τελικές έκανε ο Άγιαξ ρε χαϊβάνι. Εγώ πως έκανα. Αντεπτεπτεπτεπτε χαϊβάνι. Πήγες να παίξεις 4-4-2 τον Άγιαξ ρε χαϊβάνι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο κοινό πρωτάθλημα που αρχίζει σε όλες τις ομάδες. Θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Και επιτέλους οι διαιτητές να είναι... Με τον ΠΑΟΚ. Έλα εντάξει φύγε. Με τον ΠΑΟΚ θα είναι οι διαιτητές. Για να είναι καλό το πρωτάθλημα, ναι. Μ' ακούτε. Ναι κύριε. Λοιπόν, παίρνω για πρώτη φορά. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους γάτους, όπως έχει αποδειχθεί, που είναι ο κύριος Κόκκινος και ο κύριος Ραπτόπουλος. Γάτους. Γάτους, ναι, είστε γάτοι. Μεγάλοι γάτοι, διότι γνωρίζετε για πάρα πολλά πράγματα, σας θαυμάζω πραγματικά. Γνωρίζετε από επιχειρηματικά σχέδια, γνωρίζετε από μεγάλα project, γνωρίζετε από φυσικά, ο κύριος Ραπτόπουλος είναι αετός στην προπονητική. Ναι. Σας θαυμάζω πραγματικά. Και πραγματικά απορώ και εμένα βάζω μέσα σε αυτό το που θα μεταφέρω τώρα. Πώς δεν έχει κλείσει η ομάδα ακόμα. Όχι, πώς μας ακούνε. Αυτό, πώς μας ακούνε. Όχι μόνο αυτό. Ειδικά εσείς κύριε Κόκκινε που γυρίσατε και από την άδεια και είστε και ξεκούραστος. Ναι. Και είστε και από μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Ηρακλής είναι η ομάδα σας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο κύριος Ραπτόπουλος ήταν Άρης και τώρα λέει δεν είναι τίποτα. Εσείς τώρα γίνατε Ολυμπιακός νομίζω. Μαζί με κάτι φίλους του Ηρακλήδη που να γίνονται Ολυμπιακός τώρα, κύριε. Εγώ κύριε μου, Ηρακλή ήμουν Ηρακλή. Συγγνώμη τώρα, να πάμε την κουβέντα σε πιο ουσιαστικά ναι, θέματα. Να πάμε την κουβέντα όμως εκεί που πρέπει. Συγγράφη, λοιπόν, γιατί είσαι συγχυσμένος. Πάρ' το λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Έχει ένα λάθαστο ένστικτο. Ναι. Αλάνθαστο. Ποιος έχει ένα λάθαστο ένστικτο. Ο κόσμος, ο λαός. Ναι. Λοιπόν, ο λαός λοιπόν του ΠΑΟΚ πέρυσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε βγάλει ένα σύνθημα. Ποιο? Που έλεγε όλη Αθήνα ενωμένη και κάτι τέτοια, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάστε? Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τώρα από ό,τι κατάλαβα, με βάση το παιχνίδι αυτό που έγινε χθες. Ναι.
Έτσι, με την ομάδα αυτή του ΠΑΟΚ που είναι ταμπλούχος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι. Το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Το γνωρίζετε τι είναι ταμπλούχος ο ΠΑΟΚ. Πέρσι. Φέτος είναι άλλο τώρα. Μάλιστα. Άλλο πρωτάθλημα δεν φέτος. Ναι, ναι, ταμπλούχος όμως ήταν πέρσι. Γιατί μέχρι πριν. Και ο Τσίπρας πέρσι δεν ήταν πρωθυπουργός. Τι παράπη πέρσι. Ναι, 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 ναι. Ακούστε όμως τον κύριο Ραπτόπουλο, γιατί εσείς, εσείς που είστε ο γάτος της προπονητικής και γνωρίζετε όχι μόνο από την προπονητική, γνωρίζετε και για τους μάνατζερ, ο Πέρκας που παίρνει λίγα και που τον κοροϊδεύουν, που... επειδή σας ακούω πάρα πολύ καλά, ναι. Και επειδή σας ξέρω από μικρό παιδί, ναι. Θα σας πω όμως ένα πράγμα. Ναι. Θα θυμάστε ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον μετράμε. Ούτε με ένα παιχνίδι, ούτε με μια μέρα. Κύριε μου, παιχνίδι με παιχνίδι είναι. Ναι, ακούστε όμως ναι. Λίγο, ακούστε λίγο. Εσείς βγάλατε μαζί με τον κύριο Κόκκινο εδώ και λίγη ώρα. Τι πράγμα. Ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ για κάποιο λόγο είναι άχρηστοι πλέον. Δεν είναι καλοί. Αυτό καταλάβατε. Ναι, αυτό κατάλαβα. Ακούστε τι θα σας πω να με αφήσετε να ολοκληρώσω γιατί εγώ δεν βρίζω. Ούτε να με κόψετε. Όχι, όχι, αυτό καταλάβατε λέω. Ναι, αυτό μάλιστα. Κατάλαβα εγώ. Ίσως να έχω μειωμένο μυαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Και εσείς πάνε να καταλαβαίνετε πιο πολλά μια πόση και αιτή. Ωραία, αλλά εγώ με το δικό μου το μελουδάκι θα σας πω ένα πράγμα. Ναι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ναι. Είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όλοι. Τον Καντουρί στο 70 τον είδες και τον Καντουρί. Και τον Καντουρί τον είδες. Τον είδες που είχε βγει γλώσσα μέχρι τις τέρνες. Τον είδες. Σε ένα τοπικό. Εάν τυχόν και είχατε περάσει αυτά που πέρασε ο Καντουρί και ο κάθε Καντουρί. Άμα τα πάρα εκατομμύρια μπορώ και χειρότερα, για χαρά. Άσε ρε το παραμύθι τώρα. Μεσημεριάτικα τώρα. Άσε το παραμύθι. Είμαστε αετοί και είμαστε γηπαετοί και είμαστε πουλάκια και καναρίνια τώρα. Ηρωνία φουλ. Ναι, ξέρεις τώρα πήγε σε μένα κάνεις ηρωνία τώρα. Άντε, ναι. Εντάξει. Και δεν είπες και τίποτα. Δηλαδή δεν τοποθετήθηκες πάνω στο παιχνίδι. Σε πειράξαμε τον ΠΑΟ και εσύ βλάχο ΠΑΟΞΥ να πούμε. Δηλαδή, πάμε επόμενη γραμμή. Να μην πούμε την γνώμη μου. Τώρα μωρέ, τώρα θα κάνω τώρα με τον βλάχο ΠΑΟΞΥ τώρα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, μπορώ να στείλω δύο μηνύματα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να στείλετε τρία. Όχι, εγώ δύο θέλω. Δύο. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα συνθήματα του ΠΑΟΚ, βρίσκουν στο τέλος τον Ολυμπιακό με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι να εκφραστούν. Ναι, ναι, ναι. Με όλη την ψυχή το φωνάζουν κιόλας. Ναι. Και εγώ μαζί. Λοιπόν, ας αφήσουν τη φωνή και άμα θέλουν να στείλουν εκεί μηνύματα με τέτοιο τρόπο και γενικότερα όποιος θέλει να κάνει τέτοια. Πράξη τέλος πάντων, πληρώνει οπουδήποτε. Ας πληρώσει λοιπόν και ο κάθε ΠΑΟΚΑΡΑΣ, όπως και εγώ πλήρωσα και θα πληρώσω, ας πληρώσει για να φωνάζει πιο εύκολα αυτό το σύνθημα. Και το δεύτερο. Μην είστε πολύ ευαίσθητοι, παιδιά, με τα συνθήματα. Ναι, ο παδός... το μήνυμα περνάει είναι για το ΠΑΟΚ TV και καλά εντάξει, κάνει. Ναι. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ακόμα ένα μήνυμα, άμα θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ας κρατήσει 5 ευρώ. Από τα λεφτά που δίνει στο στοίχημα του Μελισανίδη, ας βγάλει από την τσέπη του Μελισανίδη τα 5 ευρώ και ας τα δώσει στην τσέπη του ΠΑΟΚ. Καλό σας απόγευμα. Επόμενος. Ναι. Γεια σου Κωστή, γεια σου. Καλησπέρα, γεια. Καλησπέρα. Φίλος Κουίκ. Καλώς τον. Κωστή, την πιο σωστή κουβέντα δεν την είδες πριν κλείσει το ημίωρο. Που είπες ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται καμία μεταγραφή για να περάσει τη Σλόβαν. Δεν χρειάζεται ο πρόεδρος αυτή. Είναι απολύτως σωστό. Είναι του προπονητή η ιστορία και των παιχτών. Δεν έχει καμιά σχέση με ο κύριος Σαββίδης να περάσει αυτή την ομάδα τώρα ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, περίμενε λίγο να ολοκληρώσω γιατί είμαι και στη δουλειά. Δύο πράγματα θα σου πω. Ένα πράγμα είναι αυτό σε συνδυασμό στο ότι για ένα ακόμα πράγμα που έχεις δίκιο είναι ότι ο Φερέιρα θέλει να δειχθεί. Και παίζει πρώτα για αυτόν και μετά για την πρώτα ομάδα. Πρώτα παίζει για την πάρτη του και ο ΠΑΟΚ έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι. Αλήθεια είναι. Είναι αλήθεια. Δεν είναι βέβαια απόλυτο αυτό γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά, έτσι. Απλά υπερεκτιμάει μάλλον τις δυνατότητες των παικτών. Και, δεν ξέρω. Και του ιδίου. Ναι, και του ιδίου. Πρώτον αυτό και δεύτερον θέλω να μου πεις αν είναι αρρωστημένο μυαλό, επειδή είδα ένα όνειρο. Ναι. Σε είδα ότι δέχτηκες να πάρεις την δουλειά με το λεωφορείο που σε είπε ο άλλος προχθές για να φτάσεις σε Αλάσκα που σε είπε. Ναι. Ξέρω εγώ και σε είδα στον ιερό μου ότι ταξίδεψες, έκανες και βρέθηκες εκεί στην άκρη τέλος πάντων στην Αλάσκα. Ναι. Και εκεί που βρέθηκες στην Αλάσκα στα βράχια και στους θάμνους στην άκρη τέλος πάντων του γκρεμού ήταν ένας από πίσω σου κρυμμένος μέσα στον γκρεμό και στα βράχια και μιλούσε στο τηλέφωνο και βγαίνει και ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Ο Μπας Κλάς. Άντε καλησπέρα. Είσαι το πιο διαστραμμένο μυαλό. Τι όνειρο είναι το τελευταίο μήνα. Ρε τον άνθρωπο. Ναι. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα κύριε.
Καλησπέρα και Γρηγόρη. Εδώ είμαστε. Φιλαράκια. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω 3-4 πράγματα, γιατί έχουμε τρελαθεί από χτες γενικά αυτές τις μέρες με αυτά που ακούμε, με αυτά που διαβάζουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να απαντήσει και ο Γρηγόρης εδώ, έτσι. Αν μπορώ. Λοιπόν, παθηναϊκός είμαι εγώ, αλλά μου αρέσει να σχολιάζω γενικά τα παιχνίδια που βλέπουμε, Champions League, UEFA και τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, γράφεται και ακούγεται ότι ο Μπέρκ είναι πρώην παίχτης. Συμφωνείτε σε αυτό? Χθες που τον είδα ήταν πρώην παίχτης. Να ρωτήσω, αυτός εκεί που πήγε δεν έπαιζαν όλη τη χρονιά, παίζαν κάποιους μήνες, είναι ακόμα ανέτοιμος. Κοίταξε, ο Μπέρκ, καταρχήν, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό του Μπέρκ. Ο Μπέρκ πάντα έβγαινε από την περιοχή, έκανε το χαφ, έβγαινε πλάγια, έπαιρνε παίκτες, έδινε την μπάλα, μοίραζε. Ήτανε αποσβολωμένος, καθισμένος σε 10 τετραγωνικά, να πούμε, σε ένα μπαλκόνι, ούτε μπροστά ούτε πίσω, τεμπέλης. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει με εντολή προπονητή, κάτσε στους μικρούς χώρους. Αλλά ο Μπέρκ δεν με συνήθισε τόσα χρόνια σε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Σε πιο μεγάλα μέτρα, τέχνη έχει, και αφού είδε και τα χαφ της ομάδας ότι είχαν προβλήματα, θα έπρεπε να βγει πιο πολύ έξω. Αυτό ήταν το θέμα. Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι έχει 2-3 ακόμα χρόνια να παίξει, και ακόμα είναι νωρίς, θα το δούμε στη διάρκεια. Στη κιλά δεν πάντως. Έχει πάντως. Δεν μπορώ να τον πεις ότι είναι αργός, αλλά τον είδα λίγο στατικό. Τη φάση την έκανε εκεί που ήταν offside το Κάρι, έτσι, κατευθείαν πώς πήγε, ναι, να το βάλει. Τη φέρανε μέσα στην περιοχή και την έκανε. Ο Μπέρκ δεν του τη φέρανε μέσα στην περιοχή, είχα. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι ο ίδιος κάθισε σε μικρό κουτί και δεν βγήκε στο μεγάλο χώρο να βοηθήσει. Δεν μπορείς τον Μπέρκ, φίλε, με τρία παιχνίδια να τον πεις πρώην ποδοσφαιριστή. Σωστό, Γρηγόρη, σωστό. Δηλαδή, σε παρακαλώ, μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι μηχανή του γκολ. Και είναι νωρίς να τον κρίνουμε για την πρώτη, για την καινούργια χρονιά που πήγε εκεί, έτσι. Θα φανεί. Στον ΠΑΟΚ θα έκανε που τον βγάλαν άχρηστο και ότι δεν τον θέλουμε και δεν κάνει για μας. Δεν το ξέρουμε. Εσύ, Κωστή, τι λες? Εγώ λέω ότι θα έκανε, αλλά δεν το ξέρουμε. Θα βοηθούσε με τον Άγιαξ να βάλει κάποιο γκολ εκεί, εδώ, να ανοίξει την άμυνα. Ο Μπέρκ καταρχήν. Ο Μπέρκ καταρχήν. Σέντερ φορ που έχει το ένα μέναν. Κάτι το οποίο δεν έχει κανένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ παρά μόνο ο Μπίζεσβαρ. Σωστό. Έχει μεγάλη τεχνική κατάρτιση. Ναι. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει γκολτζίδες καλούς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά συνθήκη όταν έχει την μπάλα και σαν δεκάρι. Έχει δώσει πολλές ασίστ εκεί στο τριγωνάκι, στο ημικύκλιο. Δηλαδή με τον Μπέρκ, για παράδειγμα, θα μπορούσε ο Μπίσεσβαρ, θα μπορούσε ο Ζαμπά. Να κάνουν πιο πολλά γκολ. Φίλε, επειδή μου αρέσουν και κάποια άλλα στατιστικά στοιχεία, παίζουμε ένα Σουηδό παίκτη που έχει έρθει στην Ελλάδα και δεν έπαιξε καλά. Ένα Σουηδό. Ο παιχταράς που είχε ήταν ο Χένριξ, ενώ πίσω. Πες μου ένα Σουηδό που έχει έρθει και δεν έπαιξε καλά. Χένριξ δεν έπαιξε μπαλάρα, ρε. Ένα Σουηδό που δεν έπαιξε. Έριξον, ποιο θέλει. Ο Δόνη στον ΠΑΟΚ θα έκανε αυτή τη στιγμή με αυτό το υλικό. Ο Δόνη. Ναι. Είναι πολύ καλύτερος προπονητής και από τον Φερέιρα και από πολλούς. Το ξέρω, αυτό ξέρω. Απλά ο Δόνης. Και του Γρηγόρη θέλω, γιατί. Έχει ένα χαρακτήρα. Ο Δόνης έχει ένα εγωπαθητικό χαρακτήρα. Ναι. Το οποίο του στέρισε κατά κάποιο τρόπο, όχι λεφτά. Μεγαλύτερη καριέρα σε Αγγλίες και τέτοια. Έχει ένα εγώ πιστεύω ότι είναι σε πτώση. Έχει ένα εγωπαθητικό χαρακτήρα. Γρηγόρη δεν φύγει, δεν φεύγει έξω. Βλέπεις, δεν πήγε στην Championship. Θέλει να μείνει εδώ. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Είναι σε πτώση πάντως. Προπονητική για μένα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Αν ήσασταν να διαλέξετε ένα τερματοφύλακα, Διούδη, Πασχαλάκη, Βλαχοδήμο, ποιο θα βάζατε με τη σειρά 1-2-3? Το Βλαχοδήμο, το Πασχαλάκη και το Διούδη τρίτο. Τρίτο το Διούδη, έτσι. Συμφωνώ μαζί του. Λόγω ύψους? Όχι. Όχι. Με αυτά που έχουν δείξει. Δεν σας αρέσει, δεν είναι και αυτό σταθερός, είναι σε λάθη δηλαδή, Λαφέρ. Όχι, και αυτό, να σου πω κάτι, παίζουν ρόλο και οι αμυντικοί που έχεις. Συμφωνώ. Δηλαδή τώρα ο Σα. Τώρα που έχει το Σεμέδο και έχει. Ο Πασχαλάκης χάνει γιατί έχει το ατομικό λάθος. Είναι και ψηλός πολύ και δεν όχι, ξέρω. Όχι. Ο Πασχαλάκης έχει μόνο ένα δισαβαντάζ. Για πες. Πολλές φορές είναι υπερβολικός. Υπερβολικός. Δηλαδή βλέπε πέρσι με Μπενφίκα. Αυτό που παραγγέλνει. Ναι. Α την πάρα να βγει, ρε φίλε. Ναι, που την έχασε. Που βγήκε και έκανε πέναλτι. Κάποια πράγματα είναι λίγο υπερβολικά. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν διορθώνεται. Το Διούδη μέχρι με άρεσε το 10, πόσο το βάζετε που παίζει? 7,5. 8. Εσύ τι λες, Κωστή? 7,5. Δεν έχει εξέλιξη, εδώ είναι τα ταβάνι, έτσι. Όχι, διαφωνώ, μπορεί να εξελιχθεί. Μπορεί να πάει καλύτερα ο Διούδης. Ο Διούδης στα 30 μπορεί να είναι πολύ καλύτερο. Και να ξέρεις ότι ο Δόνης δεν εμπιστεύεται εύκολα. Δεν είναι, είναι καλός τερματοφύλακας. Ο Διούδης δεν κάνει περιτά. Το πίσω που έχει που τον έβαλε στο Καραϊσκάκη και έβγαλε που ήταν καλός και εκείνος. Δεν κάνει περιτά ο Διούδης. Είναι καλός τερματοφύλακας. Πού υστερεί? Υστερεί στα πόδια λίγο.
Στα πόδια λίγο, έτσι. Ναι. Θα το δούμε φέτος που θα πάει καλύτερα. Εγώ πιστεύω Παναθηναϊκός θα την περάσει την ΑΕΚ φέτος. Δεν έχει center back ο Διούδης ο Φουκάρας μπροστά του. Συμφωνώ, δεν έχει center back. Κάτι πούπουρες, ναι, ναι, κάτι κολοβέτσους, κάτι μαυρομάτιδες, κάτι. Κλείσε φίλε να διαβάσω ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Άκου μήνυμα. Πολύ ωραίο. Αμάν. Γεια σας μουλαράκια μου και τα δύο. Είστε φτωχοί με κεφαλαία και οι δύο και δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς σκέφτονται οι πλούσιοι. Γι' αυτό είστε υπάλληλοι και όχι δεν είστε αφεντικά. Ο Σαββίδης με κεφαλαία ξέρει πιο πολλά με τα 1,7 δισεκατομμύρια περιουσία τι κάνει. Έχει στρατηγική σχέδιο και ποντιακό πείσμα. Για να αναλογιστείτε τι έκανε, έχει διαλύσει όλη την Αθήνα τελευταία τα 3 χρόνια και σε 3 χρόνια θα παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Περιμένετε και θα δείτε. Γιατί την ευφυΐα του δεν μπορείτε να την καταλάβετε σε όλα τα σχέδια που έχει κάνει. Γεια σας μουλαράκια μου και πάλι σας συμπαθώ. Αν δεν υπήρχατε εσείς δεν θα ήμασταν πλούσιοι εμείς. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εμείς τον κύριο Σαββίδη, τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Μελισανίδη και όποιους κυρίους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, η κριτική που τους κάνουμε και αυτά που λένε είναι στο ποδόσφαιρο. Μόνο για το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα τι κάνουν στις δουλειές τους είναι πρόβλημά τους. Πάμε παρακάτω. Δεν κρίνω εγώ επιχειρηματικά κάποιον. Ακόμη και για το ΠΑΟΚ TV, εγώ δεν κρίνω τον Σαββίδη. Ποιος το προτείνει αυτό. Μπορεί να υλοποιηθεί. Θα φανεί. Θα φανεί. Παρακαλώ. Ναι. Το Θεό να παρακαλάτε που σε έκανε Ηρακλειδέα. Σε πονάει, ε. Με πονάει. Ακόμα. Γι' αυτό είμαστε ρε μεγάλη ομάδα, ένα να βάζεις στο μυαλό σου. Προχθές που έλειπε αυτή η φαλακρή ασπιρίνη που δεν παίρνει ασπιρίνη. Χθες έλειπε. Μόνο χθες έλειπε. Μόνο χθες. Λοιπόν, ναι. Έλειπε. Προχθές, χθες, πότε ήτανε. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έκανε πειρατό για μια μέρα. Μου λες, για να σου πω ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, τι είπες ότι και ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Φυσικά. Έτσι είπες. Ναι. Πόσες χιλιάδες κόσμο είπες, θυμάσαι. Μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αν έστησα με τον Βλάχο Ηρακλειδέα, Βλαχολάζο Ηρακλειδέα, και έχουμε άλλους 499.000 να αναπτύσσουμε, ρε φίλε. Θα περιμένετε πολλά χρόνια, ρε. Ουέ και αλλή μόνο μην παίξεις πουθενά. Πολλά χρόνια, ρε, θα περιμένετε. Δεν μιλες διαρκές για τον μπάσκετ του Ηρακλή, πήρες. Βεβαίως θα πάρω, ναι, θα πάρω. Αφού δεν καλά. Είδες ρε γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα, σας βοηθάμε. Αναστέλλεστε σιγά σιγά. Γι' αυτό σας λένε πονόψυχους. Είχαμε στο εξάμεινο πάνω, στα εξάμεινα του Ηρακλή τον ακούσαμε τον άλλονα. Το λαζό να μην μάθω αυτή τη χαρά δεν θα την πάρεις. Κηδεία Ηρακλή δεν θα κάνεις. Και του χρόνου με... Α, πού είσαι κόκκινε. Χαιρετισμούς από την Πρατισλάβα έχεις. Στην Κοζάνη, ναι, έχουμε αεποντίον Κοζάνης, μήπως θέλετε να πάρετε καραφημία από εκεί. Φτάνουν τόσο ποντιακά, θα κάνουμε θεραπεία τώρα. Φυλάκια, yeah. Άκουσε εκεί γατούλες σας λένε. Άρε βρε γατάκι, σφυράκια τώρα, πήρες από την Τολμαή να μας ανοίξει τα μάτια. Ναι. Έλα. Έλα. Τάσος Πάντραξ. Όπα. Χαιρετίσματα καταρχήν στο φιλαράκι μου, τη συμπάθειά μου στο Νικολάκη του Καστοριανό του να έχει. Τα έχει χαλάσει με τον κόκκινο. Πάντα έτσι θα ξεκινάω. Έκραξε τον κόκκινο στο Facebook. Για μένα είναι το Α και το Ω του Μετρόπολης. Μέχρισε. Λοιπόν, Νικολάκη, γεια σου. Ναι. Γεια σου, Νικολάρα. Αλλά η ομάδα του χθες δεν μ' άρεσε. Γιατί και φταίει αυτός. Λοιπόν, τέλος. Λέω... Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Κοίταξε, Κώστα, μέχρι τώρα σε περίμενα μισή ώρα γρήγορα, τους άλλους τους έχεις και λέτε βλακίες και δεν άλλο με στριμώχνεις. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω. Και χθες τους έλεγα στο προφό, ακούς, ναι, εγώ εκεί βλέπω μπάλα, μ' ακούτε. Ναι, βρε. Α, λοιπόν, εμένα μ' αρέσει η Ελλάδα να παίρνει βαθμούς. Εμένα δεν με κάνει. Αυτός είναι ο δάγκας μου. Εγώ δεν έχω ομάδα, αγόρι μου. Είχα το Πατρακικό, δεν υπάρχει στο χάρτη. Πράστα αυτά μας τα πιστεύω. Το κερνάω από Πατρακικό στο Ηρακλής και ο Ηρακλής δεν υπάρχει στο χάρτη. Μην πας σε άλλη ομάδα, την διαλύσει κι αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί να είμαι και κατήμης. Και τους έλεγα, ρε εσείς λέω, παρακαλούσαν να χάσει ξέρω εγώ Ολυμπιακός και δεν ξέρω τι. Και κάνω έναν υπολογισμό ρε Κώστα, έρχομαι στο σπίτι. Ακούς. Ναι. Ο Ολυμπιακός φέτος για την Ελλάδα έφερε 1700 βαθμούς. Και οι άλλες οι τέσσερις οι ομάδες μαζί, οι τέσσερις, να μην τις λέω τις ξέρεις, αυτές που συμμετείχαν φέτος, 1400, οι τέσσερις. Ναι. Και μόνος του Ολυμπιακός 1700. Μπράβο του. Και τι με λένε ρε να πούμε. Ρε, μετά από ένα-δυο χρόνια θα παίζει μόνο μία ομάδα, θα εξαφανιστούν όλες. Βαθμούς θέλουμε, ρε. Όλοι πρέπει να κερδίζουν. Αλήθεια. Αλήθεια λες. Αυτό είναι ο δαλκάς μου, ρε. Όλες οι ελληνικές ομάδες πρέπει να κερδίζουν. Αλήθεια λες. Λοιπόν, αυτά και χαιρετίσματα και στον Αλέξανδρο Αττικό και εκείνον τον γουστάρω. Δεν μου λες. Ναι.
Πασχαλάκη ζητάει φάουλ στον γκολ. Α, για τον Πασχαλάκη ρε, σήμερα το πρωί, αυτό ήθελα να σου πω. Σήμερα το πρωί άκουγα. Μπέστε στο Instagram του Πασχαλάκη. Έχει σήμερα μια φωτογραφία. Δεν λέει τίποτα. Αλλά εννοεί ότι είναι φάουλ τον γκολ. Με τον τρόπο του, πονηρά έξω. Σήμερα το πρωί άκουσα για πρώτη φορά αυτό που οριόμουν και έλεγα πριν 19 μήνες. Ότι ο Πασχαλάκης, λόγω πατρακικού φυσικά το έλεγα, είναι το Α και το Ω. Έτσι σας έλεγα ακριβώς, επί ένα μήνα τον Ιανουάριο που ήθελα να τον πάρω πάω. Και σήμερα το πρωί το άκουσα από ένα φίλατρο, αυτό, του πάω, από ένα παουξί. Του είπε, ο Πασχαλάκης υστερεί για μένα στα σιρτά σου, στα σιρτά, στα ψηλά και στα μεσιά δεν είναι πολύ καλός. Ο Πασχαλάκης υστερεί... κάτω από την εστία δεν τρώει γκολ με τίποτα. Ο Πασχαλάκης έξω από την εστία ό,τι φάει. Και όσο για τον Μπουχαλάκη, κάτω από την εστία, ο Μπουχαλάκης, για τον Μπουχαλάκη, ναι. Ακούς, ναι. τον βάζει πρόσεξε να δεις. Γιατί? Επειδή, σε λέω, βλέπω, το βάζει επειδή είναι ψηλός, για τα στιμένα. Να αποκρούει δηλαδή στα κόρνερ. Και να ελέγχει τον αέρα στη μεσαία γραμμή. Ακριβώς, επειδή δεν έχει πολλούς αυτό. Και για έναν με έναν, που είπες, τώρα ένα τα θυμάμαι, είναι ο Βαλμπουενά. Βαλμπουενά του Ολυμπιακού, πώς το λένε εκείνο τον κοντόμο, ρε. Βαλμπουενά. Καλά τον είπες. Βαλμπουενά και ο Ποντέκη. Δεν είναι για πάνω από 60 λεπτά ο Βαλμπουενά όμως. Φιλαράκι, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό, τον έστρεψε καλύτερα από τον... Αλήθεια, τώρα, αλήθεια. Το ξαναλέμε και στο τέλος της εκπομπής. Ο Χοντρός, ο Χοντρός πρέπει να πάρει δεκάρι στον Ολυμπιακό. Και το λέμε τώρα στα καλά. Θα φάει κράξιμο. 34 ο Βαλμπουενά. Ο άλλος έκανε μεταγραφή. 36 χρονών στη Φιωρεντίνα, ο Ριμπέρι. Ναι, ρε φίλε, και ο Ιππέρι. Περίμενε. Οπότε, φίλε, Πάνθρακ, επειδή η γνώμη σου πάντα είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη. Ναι. Και ο Ιμπραήμοβιτς είναι 38 ναι. Και θα πάρει πρωτάθλημα στο MLS. Ναι, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό, τον έστρεψε καλύτερα από τον Φορτούνι, ο Βαλμπουένας. Στο έναν με έναν είναι το τραπέρα του και βγάζει ωραία. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Δεν αντέχει βιολογικά. Και ο Ριβάλτο δεν έβγαζε, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό γέρο το λέγανε και έπεσε και στην ΑΕΚ μετά. Η Ιεροσυλία να μιλήσουμε για τον Ριβάλτο, φίλε. Τέλος πάντων, για το χέρι μιλάει. Εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, καλά τα λέει ο Κόκκινος, αλλά από την άλλη μεριά, αν θέλουμε να αντιπαρατεθούμε στον Γρηγόρη, θα του πούμε το εξής. Ο Βαλμπουένα είναι ελαφρικό καλός. Ελαφρύς. Δηλαδή, γι' αυτό παίζει Γρηγόρη. Βρε, καλός είναι. Είναι ελαφρικό καλός. Έχω δει και τα πέντε μας του Ολυμπιακού και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλά. Πάνθρακς, όταν τον πήρανε, λέω κάτσε να δούμε τι θα κάνει. Έλεγα μην ενθουσιάζεται. Για εξτρέμ τον πήρανε. Λοιπόν, απλά προέκυψε δεκάρι. Τώρα προέκυψε ο τραυματισμός του Φορτούνη. Ναι, αλλά. Ανταποκρίνεται γιατί. Ναι, αλλά 38 μίλια ο Χοντρός, τα τρία πρέπει να τα δω και για δεκάρι οπωσδήποτε. Τα 8 πρέπει να τα δώσει. Εγώ σου λέω τα 3, τα 4. Και μέχρι την προηγούμενη την εκπομπή σα έλεγα ότι. Η καλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, πάντα έτσι ξεκινούσα, μόνο σήμερα δεν ξεκίνησα έτσι και τώρα επειδή είμαι παλιατής και έχω μια ζυγαριά με δράμια, τα ξέρει τα δράμια, ναι. Λοιπόν έχουμε δύο τάσια είναι η ζυγαριά. Τώρα τους έβαλα χθες τη ζυγαριά και βλέπω η μύτες... Σαβάρκια τα... σε πανιά, φύγε επόμενος τελευταίο. Νικητές τι? Για τους κωδικούς. Ναι. Δημήτρης Ερελιάδης. Τι? Μαυρουδής Τριαντάφυλλος. Ηλίας Καμπίτσης. Σιώμος Κωνσταντίνος. Γούλας Νίκος, Λιόλιος Κοσμάς. Αυτός ο Καμπίτσης έχει ξανακερδίσει. Το θυμάμαι. Και εγώ τι να κάνω. Λέω στατιστικά. Άρα. Αυτοί κερδίζουν τους κωδικούς για το. Η άλλη εκεί που έχει τι είναι. Η άλλη είναι τα εστήρα, τα πω μετά τον τελευταίο ακροατή. Μάλιστα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καταρχάς, αυτό τον παπά με το financial fair play. Ναι, δεν το τρώω. Δεν το λέω για εσάς, δεν το λέω για εσάς. Το απεριόριστο budget μας έγινε πρόβλημα στο fair play. Τα ίδια μας λέγανε και για τους Λουτσέσκου. Θα φύγει ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Λουτσέσκου για την πρόταση, κανένας δεν είπε τους λόγους. Τα ίδια μας λέγατε και για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Μόλις βγήκε η κληρωτήρα Άγιαξ, έφυγε ο Κουεντράο, έφυγε ο Μπράταριτς, δεν θέλει ο ΠΑΟΚ αριστερό μπακ. Αυτά είναι γνωστά, οι τακτικές είναι γνωστές. Για το χθεσινό το μάτς θέλω να σου πω κάτι, Κωστή, και να με πεις τη γνώμη σου. Μάλιστα. Θυμάσαι τον Αλβανό, τον προπονητή στον Ολυμπιακό πριν 3 χρόνια, το χάσει. Που τον πέρασε μόνος ο Μίλου και το διώξανε. Το διώξανε. Ναι. Θυμάσαι λοιπόν τι είχε γίνει με εκείνον τον προπονητή και τι του χρεώσαν, ότι ο στόχος του Ολυμπιακού ήταν να μπει στους ομίλους. Έφτιαξε την ομάδα όλο το καλοκαίρι, την προετοίμασε να είναι φρέσκια. Μπήκε στους ομίλους και μετά η ομάδα με τον που μπήκε κάθε εβδομάδα πήγαινε χειρότερα, γιατί δεν τους είχε πιέσει στην προετοιμασία, τους είχε φρέσκους για τα προκριματικά, μπήκε ο Μίλους και μετά δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός. Θα δεις
που ο ΠΑΟΚ τα σημάδια ήδη φαίνονται μετά το 60 και στα 3 μάτς. Βρωμάει πτωματίλα, ρε. Πτωματίλα βρωμάει. Α, το δούμε, φίλε. Λοιπόν, το να είσαι καλά. 3 μάτς μετά το 65 πτωματίλα. Το κρατάμε, να είσαι καλά πριν να κλείσουμε. Βαρουσιάδης Δημήτρης, εσείς οι 15 κερδίζετε τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανατολικός. Παπουδά Μαρία. Φαρδουλής Μανώλης. Δεβλιώτης Τριαντάφυλλος. Δεβετζής Αθανάσιος. Κατσάκης Ιωάννης. Πάλι Δεβετζής Αθανάσιος. Με άλλο νούμερο. Μπορεί να είναι συνωνυμία. Νίκος Κίνης. Θεοχάρης Κωνσταντινίδης. Μωυσιάδης Κωνσταντίνος. Ατζέλικα Καλαΐδου. Διαβατής Αριστίδης. Ξαφόπουλος Αντώνης. Ευθύμιος Βασιλείου. Και Αθανάσιος Κανάρης. Αυτή τι είναι? Εσείς 15 κερδίσατε από ένα εισιτήριο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανατολικό. Ξέρεις, την κατάλαβα. Όχι. Αρχίσαν οι κληρώσεις γιατί οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν πάνε στο κήπεδο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πάντα η κλήρωση είχε ξεκινήσει. 15 στην Τούμπα. Είναι τόσες μέρες. Ξέρε, φύγε. Φύγε από εδώ πέρα. Από όλες τις εκπομπές. Φύγε από εδώ. Λοιπόν, είδηση από τον Γιώργο Φερέτη πριν κλείσουμε. Ετοιμάζονται στον ΠΑΟΚ να κλείσουν συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με Μητσοτάκη, υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιωτόπουλο για το γήπεδο. Για να δούμε. Για το γήπεδο. Για το γήπεδο. Εγώ δεν ακούω κανένα γήπεδο, κανένα τρίμηνο τώρα μετά τις εκλογές. Θα το δούμε. Yeah. Σου μεταφέρω την είδηση. Λοιπόν, Κανελάκης, Γιαλαμάς και Δήμο ακολουθούν. Ο Παναγιωτόπουλος είναι αυτός ο παλιός ο δημοσιογράφος. Ο... Δεν ξέρω, Νίκος είναι. Ο Παναγιωτόπουλος που έκανε. Αυτός που έκανε πλάκα στο Λεβέντι. Ναι, αυτός ο κρύος. Είναι... Ναι. Γεια σας.